Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του χορογραφημένου καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, νταμπλούχοι, διπλούχοι και τριπλούχοι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεν υπάρχει φίλε, θα το λέμε, δεν υπάρχει. Το λέω φίλε, ξέρει πόσο καιρό δεν το λέω. Μέχρι την επόμενη φορά που θα επαναληφθεί, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι το επόμενο, μέχρι το Μάιο. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πάμε να κάνουμε και σήμερα ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχολακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε ώρα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Έτσι είναι. Φίλα, αν ήταν στην Αθήνα θα τη λέγαμε ζουμουσίτα. Ε, κατά το λεμονάδα λεμονίτα και η μόνιμη διάλογη. Όχι, λέει λεμονίτα. Λεμονίτα γιατί. Δεν μου λες βυσινάδα λες ή βυσινίτα. Ακριβώς. 0-1. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Φιλάω το σήμα και φεύγω στην κερκίδα. Πηδάω την πινακίδα. Γεια σας. Χαιρετάω αυτά. Γιατί ρε λεμονίτα. Γιατί μας βάζετε σε τέτοιες διαδικασίες. Λεμονίτα. Το λεμονίτα καταρχήν δεν μοιάζει με γυναικείο όνομα. Λεμονίτα! Έλα λίγο μέσα. Και μάλιστα γυναικείο όνομα από βραζιλιάνικη σαπουνόπερα. Ε. Η Χουάνα η Παρθένα λέει που λεγόταν το σύριαλ που κάποια στιγμή όπως θυμάστε διακόπηκε ξαφνικά. Φανταστείτε λίγο γιατί μπορεί να κόπηκε ας πούμε το σύριαλ. Η Χουάνα η Παρθένα, έτσι. Λεγόταν το σύριαλ. Δεν είναι δικό μου αυτό. Ε, Χουάνα η Παρθένα. Κάποια στιγμή, παιδιά, σταματάει. Ή πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο. Και βέβαια δεν άλλαξε το όνομά της η κοπέλα. Ή πρέπει να σταματήσουμε. Και σταμάτησε. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Τέλος πάντων που έλεγε στην. Τι. Τέλος πάντων. Έγινε. Τέλος πάντων και. Κατά το ρούν των γεγονότων και. Και τέλος πάντων. Α, τέλος πάντων. Εδώ είμαστε. Δυστυχώς τα νέα από τη Χαλκιδική κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, είναι τραγικά. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία. Απίστευτο. Λοιπόν, σημειώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα και στα νέα πλάγια και στην Ποτίδεα και στη Σοζόπολη. Αναποδογύρισε τροχόσπιτο, καταπλακώθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Τσέχων, ξεκόλλησε μία σκεπή αλλού, 30 τραυματίες, στο κέντρο υγείας Μουδανιών κατά τη διάρκεια της νύχτας, χαμός. Δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό, γιατί είναι η επικαιρότητα της νύχτας που πιθανόν να μην έχετε ενημερωθεί. Λοιπόν, χαμός η κακοκαιρία. Και ξέρετε, όταν έχει χθες μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε, έχει καύσωνα και είσαι ανυποψίαστος ότι έρχεται ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο και ξαφνικά αλλάζει έτσι ο καιρός, πέφτει τόσο πολύ η θερμοκρασία και όχι μόνο αυτό, αλλά ο άνεμος είναι τόσο δυνατός που βλέπω τώρα τις σκηνές στα κανάλια. Αναποδογύρισε ένα αυτοκίνητο τροχόσπιτο, δεν είναι καμιά σκηνούλα δηλαδή, ένα ολόκληρο αυτοκίνητο τροχόσπιτο από αυτά τα που είναι ενσωματωμένο το τροχόσπιτο μέσα, το γύρισε ο αέρας ανάποδα. Φανταστείτε η δύναμη της φύσης, πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος μπροστά της και πόσο ανήμπορος είναι να κάνει το οτιδήποτε. Τι να πω, κρίμα, φύγαν οι άνθρωποι έτσι τελείως ξαφνικά και ήρθαν να κάνουν τις διακοπές τους και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στις χώρες τους. Αν ήταν όλοι ξένοι, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία αυτό, δεν το διαχωρίζουμε εννοείται. Δεν το διαχωρίζουμε. Ελάτε στην παρέα μας να δούμε τα δικά μας, να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, στα παραθλητικά, να πούμε τα δικά μας τα καθημερινά. Η ομάδα έφυγε πλέον από την Ολλανδία, από το πρώτο στάδιο, από το Apeldoorn, που και αυτό εμένα θα μπορούσε να είναι μια ποικιλία ενός ποτού με μήλο, ας πούμε. Πιάσε δύο Apeldoorn, φίλε. Πώς τα λένε αυτά τα χωνευτικά που παίρνεις ή αυτά που είναι με μιλίτηρε, παιδί μου, και λέει: α, ήπια με δύο Apeldoorn, φίλε, καταπληκτικά. Δύο Apeldoorn. Φύγαμε από το Apeldoorn και σήμερα η ομάδα θα βρίσκεται στη Ρουμανία, εκεί που είχε κλειστεί ένα φιλικό επί Λουτσέσκου και η συγκεκριμένη ομάδα, η Κλουζ, έχει ετοιμάσει ολόκληρες φαντασμαγορικές, θα πούμε, ιστορίες με μια γιορτή που θα γίνει. Έτσι είναι όταν πηγαίνουν μεγάλες ομάδες, ρε παιδί μου, σε διάφορες χώρες.
κάνουν ένα φιλικό οι άνθρωποι και το χαίρονται, ας πούμε. Πώς είναι όταν έρχονταν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να παίξει φιλικό μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Το ίδιο το αντιμετωπίζουν και αυτοί. Πηγαίνει ο αίτητος πρωταθλητής και ταμπλούχος, πάει στη Ρουμανία και θα τον υποδεχτούν με τιμές, με κόκκινα χαλιά, με μαζορέτες, με μπάντες, με μπαλόνια, με πυροτεχνήματα κτλ. Σωστά το λέω. Σωστά. Δεν πηγαίνει μια οποιαδήποτε ομάδα, πηγαίνει, το ξαναλέω, ο ταμπλούχος, γεμίζει το στόμα μου, ρε. Θα το λέω μέχρι να λιώσω, μέχρι να μου φύγει δόντι. Μέχρι να, να κάνω έτσι και να μου φύγει ένα δόντι μπροστά, να κρέμεται ένα δόντι και να το φτύσω. Δόντι στον ύπνο, λέει, είναι πολύ άσχημα, μα δεις να σου φεύγει, είναι θάνατος και τέτοια, τι λένε, άμα σου φύγει η δόντι. Δεν τα ξέρω αυτά, με την ιστορία με τα όνειρα. Εδώ είμαστε, υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με καταπληκτικούς ψυγειοκαταψύκτες LG, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Όποιος γνωρίζει τι σημαίνει LG, καταλαβαίνει τι λέμε. Με πολύ χώρο για να βάλετε και να διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση όλα σας τα φρούτα, τα λαχανικά, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε εσείς να βάλετε στον ψυγειοκαταψύκτη, και με κάθε ψυγειοκαταψύκτη όλο αυτό το διάστημα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, μεγάλος χορηγός της εκπομπής εδώ και πολλά χρόνια, προσφέρει και δώρο 48 κουτάκια μπύρας. Γιατί όχι 50, ποιος θα πει 50 μπύρες, 48 λοιπόν το νούμερο. Με οποιαδήποτε αγορά. Αυτά στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10, στο Κορδελιό, που και κλιματιστικά και τηλεοράσεις και πλυντήρια και κουζίνες και τα πάντα. Και φυσικά και κινητά και ταμπλετάκια και MP3 player και τα πάντα όλα. Δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το τρώτε στις δυο πρότυπες και εκλεκτές ψαραγορές στο Αιγαίον, στο δικητήριο, 214.000 στο delivery, έρχεται σε ειδική συσκευασία, έτοιμο, άμα θέλετε και τηγανισμένο και ψημένο, τα πάντα όλα καθαρισμένο από λέπια, από εντόστια. Και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, η οικογένεια Ιωαννίδη έχει φτιάξει δυο στολίδια, Κυριακή ανοιχτά, βάλτε το ψάρι στην διατροφή σας χωρίς να μυρίζει το σπίτι, χωρίς να τσίκνες αυτά, λάδια, ιστορίες, να μυρίζουν τα έπιπλα, να μυρίζουν μετά οι κουρτίνες και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά. Έρχεται έτοιμο το ψαράκι, τέλειο. Και όχι μόνο το ψαράκι, οτιδήποτε θαλασσινό, χταποδάκια, αυτά, μύδια, ιστορίες, καταπληκτικά πράγματα. Για το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη, Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, εκεί ο Βλάσης και η οικογένεια Νικολαίδη φροντίζουν για εκλεκτές ποικιλίες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, και να είναι αμέλεια και τυραμισού και νοαζέτα και βέλβε την μπόσκο και καϊμάκι αγριοκέρας. Αυτό καϊμάκι, φίλε, ειδικά όταν είναι μαστιχωτό, δεν θέλω να είναι πολύ μαλακό, ούτε πολύ σκληρό το παγωτό, να χρειάζομαι κομπρεσέρ για να το σπάσω. Αυτό που το παίρνεις λέει, και είναι λίγο μαστιχωτό, αφήνει τα ίχνη, ρε παιδί μου, τραβιέται έτσι σαν μαστίχα, σαν τσίχλα. Τι ωραία. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900, εκεί θα έχετε το παιδί σας. Γράψτε το στα προπαρασκευαστικά τμήματα, ενημερωθείτε σε αυτό το τηλέφωνο που σας λέω, στο 475-900. Ξεκίνησαν για Πέμπτη και Τετάρτη Δημοτικού για τα παιδάκια σας, να μάθουν τη γλώσσα άριστα σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, με υπέροχους εκπαιδευτικούς, με φοβερές εγκαταστάσεις. 130 χρόνια βραβεύτηκε από το εξωτερικό σαν κορυφαία γερμανική σχολή στον κόσμο το σχολείο αυτό, και όποιος έχει βγει από αυτό το σχολείο ξέρει τι εννοώ, ξέρει για τι πράγματα μιλάμε. Ενημερωθείτε, όπως είπα, στο 475-900. Η ομάδα λοιπόν επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι που θα γίνει η επιλογή των παικτών που θα συνεχίσουν. Ο Φερέιρα, θέλοντας και μη, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, είναι κατανοητό, το ξέρει, το γνωρίζει, πρώτος πιστέψτε με ο ίδιος, όπως έχω πει πάρα πολύ καλά, αν μπω εγώ σε έναν φούρναρι να δω το πρωί που ζυμώνει τα ψωμιά και του πω, φίλε, δεν έβαλε ζύμη, δεν έβαλε μπροζύμη, μήπως δεν έχεις βάλει αλεύρι, μήπως ο φούρνος είναι πολύ χαμηλά, θα γυρίσει και θα με κοιτάξει και θα πει, μεγάλε, γνωρίζεις? Όχι βέβαια, είμαι άψομος κατά το άμπαλος. Θα μπω στον οδηγό της Νταλίκας να του πω, φίλε, εδώ στην ανηφόρα, μήπως λάθος ταχύτητα, μήπως το φορτίο το έχεις βάλει μονόμπαντα, μήπως τα λάστι χάζουν, δεν έχουν αρκετό αέρα. Θα μπω σε αυτόν ο οποίος είναι χειρουργή να του πω, φίλε, εδώ τη λαβίδα, μα τι κάνεις τώρα, με κάνε ένα επισκληρίδιο, δώσε λίγο πίεση παραπάνω, άνοιξε το, κάνε μια τομή. Σε οποιαδήποτε δουλειά, στον οποιοδήποτε.
Ακόμα και σε αυτόν που μπαίνει να καθαρίσει το βόθρο, που η ψυχούλα το ξέρει, να μπορώ να του πω πώς θα το κάνει. Μα αυτός ξέρει πώς θα το κάνει. Αυτός ξέρει πώς θα βάλει τη σωλήνα, πώς θα φέρει το όχημα, πώς θα φέρει το βιτίο. Ο έκαστος ευ-ο ετάχθη, λένε αυτοί τόσο προχωρημένοι που βγάλανε τις παροιμίες, να πούμε καμιά 15.000 χρόνια πριν, και ακόμα είναι επίκαιρες. Ο καθένας στον τομέα του. Η δική μας η άποψη, η δική μας η προτροπή, συμβουλή, ανησυχία, πρεμούρα, λαχτάρα, καψούρα, φτάνει μέχρι μία γραμμή. Δεν ξέρει, ας πούμε, ο Φερέιρα, δεν έχει δει τώρα, δεν καταλαβαίνει. Ότι υπάρχει ανάγκη στα χαφ. Εγώ λέω για δύο χαφ. Και για έξι και για οκτώ. Το Βέρμπλουμ δεν τον εβλέπω. Να το πω έτσι. Δεν τον εβλέπω το Βέρμπλουμ. Να δούμε, γιατί αν δεν ακολουθήσει την ομάδα στο δεύτερο σκέλος προετοιμασίας, αν δεν φύγει δηλαδή μετά από την άφηξη της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, θα ξαναφύγει η ομάδα στην Ολλανδία, θα πάει στο Χόρστ, εκεί που έκανε πέρσι. Άλλο, αυτό είναι ποικιλία από λουκάνικα. Πιάσε μου δύο Κούριβουρστ, ένα Μπράτβουρστ και ένα Χόρστ. Μπορεί και να είναι και λάχανο. Βάλε μου και μία μερίδα Χόρστ δίπλα. Δεν ξέρω αν είναι να φορέσει συνέχεια στο φαΐ υποδηλώνουν κάτι δασκαλάκι. Ε. Το ότι περνάμε μια φάση, ας πούμε, δίαιτες και τέτοια. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν λοιπόν δεν πάει ο Βέρμπλουμ στο Χόρστ, τότε άλλη καταπληκτική και αγαπημένη παροιμία. Τρεχάτε ποδαράκια μου, να μη σας χέσει ο κόλος σας. Θέλω να ξέρω αυτόν που το εμπνεύστηκε. Καταρχήν είχε πάθει βαριάς μορφής γαστρεντερίτιδα. Στάνταρ. Δεν ήταν σπίτι του. Όχι μόνο δεν ήταν σπίτι του, ήταν μακριά από τουαλέτα. Ή, λέω, όταν βγήκε η παροιμία, είναι αυτά τα σπίτια που η τουαλέτα παλιά ήταν έξω από το σπίτι και όχι από κάτω. Κατέβαινες και στην εξώπορτα, όλος πήγαινε και... Όχι. Έπρεπε να κάνεις και μια μικρή πορεία μέσα στο χρόνο, μέσα στο χιόνι άλλες φορές ή μέσα στη ζέστη. Και δεν ήταν αμεληταία η πορεία αυτή και η απόσταση τότες. Καταλαβαίνετε. Αν είστε από χωριό, ξέρετε τι λέω, υπήρχε η τουαλέτα τα κάπου πίσω, κάπου έκανες μια μικρή διαδρομή. Σε εκείνη τη διαδρομή πιστεύω αυτός, επειδή είχε ζόρια μεγάλα και επειδή του φεύγαν κιόλας, εκεί που λες, τώρα μπορεί και να τρώτε, αλλά συγχωρέστε με, δεν μπορώ να το περιγράψω άλλος. Είναι αέριο ή είναι τσίρλα, δηλαδή... Εκεί που λες 50-50 τώρα. Την αφήνω ή λες να αυτό ή θα είναι τζούφια υπόκοφη και θα είναι τέλος πάντων χωρίς συνέπειες. Ή θα έχουμε σουλουμουντρούχουμ, καφέ σημάδια, πιτσιλωτά. Και εδώ λοιπόν εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα αυτά με τα γραφικά εκεί, θα το θυμηθώ μετά, θα βρω πάλι το νήμα, θα γυρίσω πίσω, λασπώνω για να μην πω σκατώνω τα λαστιχά μου σήμερα με το θέμα που έχω πιάσει, αλλά συγχωρέστε με, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τρεχάτε ποδαράκια μου, βρίσκει ο άνθρωπος το κουράγιο μέσα στην πρεμούρα που έχει ο κρύος υδρότας, κατεβαίνει την πλάτη του και πηγαίνει για την κολοχαράδρα του υδραυλικού, το νιώθει παντού ότι μας φεύγουν, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Είναι φοβερό, δηλαδή μόνο και ιδέα θα χεστώ πάνω μου. Δηλαδή μόνο και μόνο σαν ιδέα λες πού θα βγω. Εκεί λοιπόν βρίσκει το κουράγιο ο άνθρωπος να απευθυνθεί στα πόδια του. Μέσα σε αυτή την πρεμούρα, μέσα σε αυτή την έγνοια, μέσα σε αυτόν τον καημό, μέσα σε αυτό το τα κάνουμε πάνω μας. Δηλαδή, και τι κάνει, απευθύνεται στα πόδια του, ανοίγει διάλογο και λέει «Τρεχάτε ποδαράκια μου», με υποκοριστικό και με την αντωνυμία δίπλα, κτητική, ποδαράκια μου. Δεν τρεχάτε παλιό ποδά, γιατί τα πόδια θα τον προδώσουν και θα τα κάνει πάνω του. Πρέπει να κάνει και επίκληση στο συναίσθημα. Πρέπει μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να βρει τρόπο και χρόνο να γλυκοπιάσει, να καλοπιάσει και τα ποδαράκια του. Γι' αυτό και λέει ποδαράκια μου και δεν λέει ποδάρες, βρωμόποδα, ξέρω εγώ αυτά και τα λοιπά, παλιόποδα, αργά. Όχι. Τρεχάτε προστακτική με τρεις συλλαβές, απλή, τρεχάτε ποδαράκια μου και αφού τελειώνει το συναίσθημα
Τι κάνει, Σωτήρη? Γιατί αν δεν το κάνετε, έρχονται και consequences. Να τις και συνέπειες. Τρεχάτε ποδαράκια μου, να τη και η απειλή ευθεία να μην σας σχέσει ο κόλος μας. Ή ο κόλος σας ή ο κόλος μας εκεί πάει όπου θέλετε, ό,τι θέλετε βάζετε κτλ. Από όσα ευερεθήκαμε και εκεί. Α, είπα ότι άμα ο Βέρμπλουμ δεν. Αν ο Βέρμπλουμ δεν. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, αυτό το λέω, ενημερώνω. Οι γάβροι έβριζαν χθες κατά τη διάρκεια του φιλικού της ομάδας τους με το Αμβούργο τον Κυριάκο Παπαδόπουλο με σκαιότατους χαρακτηρισμούς. Δεν γύρισε βέβαια και καλά έκανε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Γιατί τον έβριζαν? Πρόσεξε, ελληνική ομάδα παίζει με γερμανική. Στη γερμανική ομάδα είναι ένα παλιό δικό τους παιδί που έπαιξε εκεί με περιβραχιόνιο στο χέρι. Ένα παιδί που έχει περάσει και από 200 τραυματισμούς. Που η καριέρα του ήταν ένα βήμα πριν την Manchester United και την Μπαρτσελώνα και τη Μίλαν έφτασε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος την εποχή που αγωνιζόταν στη Σάλκε, αλλά πραγματικά χτυπήθηκε τόσο βάναυσα από τους τραυματισμούς που η καριέρα του έμεινε εκεί που έμεινε, στάσιμη. Και τι κάνουν? Τον περνούν γενναίες 14 επειδή έχει δηλώσει ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Αγαπώ αυτή την ομάδα. Και κάποια στιγμή, αν θελήσει ο Θεός, θα γυρίσω να παίξω εκεί. Βρυσίδι. Οι Έλληνες, στον Έλληνα που αγωνίζεται σε γερμανική ομάδα με τον Περιβραχιόνιο, στην Πολωνία σε φιλικό. Δεν έχω άλλα να πω. Ένα πράγμα μόνο. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Ένα. Δύο. Ο πόνος μας είναι αυτός να σας βλέπουμε και ο καημός μας να σας βλέπουμε να πονάτε, ξεκάθαρα. Ο καημός σας είναι αυτός, είναι ο ΠΑΟΚ και έτσι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Διότι αυτό που έγινε πέρσι ήταν μόνον η αρχή. Μόνον η αρχή. Καλημέρα στο Δήμο, γεια σου Δήμο Μπλέτσα. Καλώς το πρωί, καλώς το πρωί. Από ό,τι κατάλαβα, πιάσαμε συζήτηση του κουλού. Ναι, βέβαια, Δήμο μου, τι να κάνω, έφυγε εκεί η κουβέντα. Συγχωρέστε μας καμιά φορά, να γίνουμε και λίγο αριστοφανικοί. Τι να κάνουμε, δεν βρίζει εκπομπή, αλλά αυτά είναι τώρα. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι βρισιά. Το όνομα που από χθες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παοκτσίδικης επικαιρότητας είναι ο Ζωάο Παλίνια, 24 ετών, αμυντικός μέσος της Sporting Λισαβόνας, που αγωνίζεται στην Μπράγκα δανεικός, ένας παίκτης που τον γνωρίζει τόσο καλά ο Αμπέλ Φερέιρα όσο λίγους. Διότι τον είχε και στις ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας και είχε ζητήσει και τον είχε πάρει δανεικό και στην Μπράγκα. Άρα, με κλειστά μάτια ας πούμε, γιατί ρωτήθηκε και ο προπονητής, πέρα από τον Μπράγκο που καθορίζει την μεταγραφική πολιτική, και αφού, όπως σας είπα ήδη από χθες, εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Ολιβέιρα και πολύ τον περιμέναμε και ίσως να διαφωνείτε και μαζί μου, δεν με πειράζει, έχω μάθει να λέω την άποψή μου και ας είναι διαφορετική από τον άλλον, χαρά μου είναι να διαφωνούμε κιόλας. Εγώ τέτοια πρεμούρα για τον Ολιβέιρα, και το είπα πριν έρθει, θα το πω και αύριο αν έρθει, εμένα δεν μου έδειξε δά πέρσι. Αμάν, να πω πω, ρε φίλε, αυτόν θέλω, πεθαίνω. Δεν είδες, άλλαξε όλη την ομάδα, είναι τρομερός, είναι καταπληκτικός. Δεν μου έβγαλε τα, δεν μου έπαιξε για 12 εκατομμύρια ρε παιδιά, να σας το πω έτσι. Υπάρχει βέβαια διπλή δικαιολογία, πολύ δυνατή. Ένα, δεν ήταν από την αρχή με την ομάδα, σωστό, δεν αντιλέγω. Δύο, όταν ξέρει ένας παίκτης ότι έρχεται Γενάρη και θα φύγει το Μάη, σιγά μην πάει να σπάσει τα πόδια του όταν είναι δανεικός κάπου. Επίσης και αυτό μπορεί να σταθεί σαν επιχείρημα. Όμως και τα δύο δεν αναιρούν αυτό που λέω, ότι εγώ δεν είδα ρε παιδί μου, να πω αυτόν θέλω, δεν θέλω ρε παιδί μου κανένα, δηλαδή δεν μπορώ καθόλου. Και ξέρετε, η όλη μου προδιάθεση είναι αυτό, δηλαδή τέτοια επιθυμία έχω, να δω μια παιχτάρα, το... Πώς πω, έχω ρε παιδί μου, αυτό θέλω να γίνει. Δεν είναι ότι, μωρέ, εντάξει, τώρα είναι δανεικό. Η επιθυμία αυτή είναι, νομίζω και όλων μας. Αυτός που έρχεται να δούμε ότι πραγματικά αξίζει.
Ζωάο Παλίνια λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο εδώ 11 Ιουλίου, είναι και στην Πορτογαλία 11 Ιουλίου, είναι και στην Μπράγκα 11 Ιουλίου, Πέμπτη. Και όπως εμείς δεν θέλουμε να χάνουμε τον καλό μας τον παίχτη τώρα, έτσι δεν θέλει να χάσει τον καλό της παίχτη και η Μπράγκα. Βέβαια, αν ο ποδοσφαιριστής έχει μεγάλη επιθυμία να κάνει το βήμα παραπάνω, να πάει σε μια αίτητη πρωταθλήτρια, να πάει σε έναν σύλλογο που έχει κάνει double, να πάει σε ένα σύλλογο που είναι όλα πλουσιοπάροχα, με τεράστιο λαό, με ιστορία στην Ευρώπη, με πορείες, ένα σύλλογο που θα αγωνιστεί στο Champions League, στα προκριματικά, ok, και πιθανόν στους ομίλους, και πάει στην ομάδα του και λέει σας παρακαλώ, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, δεν ζητάω να πάω στο Κατάρ να πούμε, η Σαουδική Αραβία, δεν είναι μόνο τα λεφτά που μου δίνουν και είναι πολλά, θέλω να κάνω αυτό το βήμα, να παίξω στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, να πάω σε ένα σύλλογο όπου είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω και το διευκρινίζω αυτό για να μην γίνουν συσχετισμοί με Κατάρ, Σαουδικές Αραβίες, Λουτσέσκου κτλ. Είναι άλλο πράγμα εδώ. Άλλο πράγμα. Και επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα να πέφτει κάτω, χθες μου έγραψε ο Γιώργος Νικολαίδης με πολύ ωραίο τρόπο και ευγενέστατο το παιδί βεβαίως, ένα μικρό σχόλιο, δύο μικρές παρατηρήσεις αν μου επιτρέπετε. Αφορά τα σχόλιά σου σχετικά με το θεωρητικό μη επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον του Λουτσέσκου για ένα παίχτη που ανήκει στον ΠΑΟΚ και ένα παίχτη που δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω προτροπή ή σχόλιο με φράσεις «Δεν θα τολμάς να περνάς από τη Θεσσαλονίκη παρά μόνο απ' έξω» συμβάλλουν σε ανέτιο φανατισμό μερίδας φιλάθλων και οπαδών της ομάδας μας, χωρίς καν ουσιαστικό λόγο. Πρώτον, δεν είπα μην τολμήσεις να περάσεις, είπα αν πάρεις παίκτες και δούμε έναν ρεβαντσισμό, αν δούμε ότι πραγματικά βγάζεις εκδικητικότητα εις βάρος του ΠΑΟΚ, στοχευμένα χτυπάς παίκτες δικούς του, το μη επιβεβαιωμένο, άστο να το ξέρουμε εμείς που λέμε μία κουβέντα παραπάνω, φίλε μου Γιώργο. Για να πούμε κάτι, δεν το γέννησε το μυαλό μας, και παίκτη του ΠΑΟΚ γύρω έφερε, αλλά και παίκτη που ήταν δανεικό στον ΠΑΟΚ και τον θέλει, χάθηκαν όλοι οι παίκτες του κόσμου και ξαφνικά αγάπησε τον Ολιβέιρα. Αλλά τέλος πάντων πάω στο συγκεκριμένο που λες. Είπα, όπως εισέπραξες τόση αγάπη από τον κόσμο, τόση λατρεία, τόσο αποθέωση, έτσι ο άλλος αν νιώθει, πέρα ότι νιώθει ήδη προδομένος γιατί σηκώθηκες και έφυγες δύο μέρες πριν την προετοιμασία, και το δεν έφυγα για τα λεφτά το ακούμε βερεσέ, θα ήθελα πολύ να μάθω αν έχεις μια πρόταση ας πούμε με 150.000 το χρόνο από την Κλουζ που παίζουμε φιλικό αύριο αν θα πήγαινες, άλλο τα 150 και τα 200, άλλο τα 4 εκατομμύρια. Είπα λοιπόν όπως εισέπραξες τόση αγάπη, έτσι ο κόσμος που ήδη νιώθει προδομένος, αν καταλάβει ότι πας να του πάρεις και παίχτες, θα ξεχάσει όλα αυτά που ένιωθε για σένα και θα νιώθει προδομένος. Και είπα επί λέξη, δεν θα τολμάς να περάσει ούτε απέξω από Θεσσαλονίκη, όχι ότι θα τον κυνηγάει ο κόσμος να τον δείρει από τις αποδοκιμασίες, από τα σφυρίγματα, από τη γιούχα που θα φάει. Αυτό είπα φίλε, αν εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι πρόκληση βίας, τι να πω, αν το κατάλαβες έτσι, φταίω εγώ αν το κατάλαβες έτσι. Αυτό είπα. Και δεν είπα μην τολμήσεις να περάσεις, είπα αν γίνει αυτό δεν θα τολμάς να περνάς. Είπα κάτι παράλογο, εσύ τι λες, άμα κλέψει δύο παίκτες, άμα έρθει και πάρει το Βαρέλα, εγώ λέω. Ή άμα κάνει μια πρόταση και πάρει τον Μπίσεσβαρ, τον Μπέλκα, τον Κρέσπο, τον Μπασκαλάκη στην Αραβία. Θα έρθει και θα πίνει τον καφέ του στην Καλαμαριά και στην Αριστοτέλους και στα καφέ της Τούμπας έτσι. Δεν είπα ποτέ δίρτε τον ή κλωτσίστε τον. Ποτέ 21 χρόνια δεν έχει βγει τέτοια κουβέντα από το στόμα μας. Είπα φίλε αυτό που θα γίνει. Ότι όσο αποθέωση έφαγε τόσο αποδοκιμασία θα φάει και γιούχα. Πάντα λεκτικά. Αυτό είπα. Αν εσύ νομίζεις ότι αυτό είναι προτροπή σε βία, μάλλον το κατάλαβες λάθος. Αυτό είπαμε.
Θα πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα, αν θέλετε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση αργότερα, γιατί έχω νέα παρτίδα με μπλουζάκια. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τσαρό. Έχουμε κινητικότητα όχι μόνο για έναν παίχτη για τον αμυντικό χαφ, αλλά ίσως και για δεύτερο χαφ και για επιθετικό. Ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα ο Φερέιρα, τέλειωσαν τα πειράματα, θα έλεγα ότι ξόδεψε, σπατάλησε, χαράμισε μέσα αγορικά 3 φιλικά για να μπορέσει να καταλάβει τι και πώς, ρε παιδιά, τι μπορεί να του δώσει ο καθένας. Καταλάβετε λίγο και αυτόν τον άνθρωπο. Από το πουθενά βρίσκεται σε μια ομάδα και πρέπει να δει: μπορούν να υποστηρίξουν τα συστήματά μου? Το ξέρουμε το 4-2-3-1, το παίζουν τέλεια. Αύριο το πρωί, άμα τους το ζητήσω να βγουν με την σαγιονάρα, τη διχάλα 4-1 δάχτυλα και τους πω: παίξτε ρε, αυτό το σύστημα, το παίζουν με τις σαγιονάρες και τα βατραχοπέδιλα. Να δω τι άλλο μπορώ να παίξω. Μπορούν να παίξουν όταν θα είμαι με πιο μικρής εμβέλειας ομάδας το 4-4-2, να παίξω με 2 επιθετικούς. Γι' αυτό ζητάει και έναν επιθετικό ακόμα, γιατί μόνο με το Τσούμπα, τον επόμενο πρώτο σκόρο του πρωταθλήματος, ξαναλέω εγώ, θα το λέω κάθε μέρα, μόνο με τον Τσούμπα και τον Σβαρόφσκι δεν βγαίνει η χρονιά. Θέλει έναν ακόμα. Έναν ακόμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, εδώ είμαστε, να ανοίξουμε γραμμούλες, να τα συζητήσουμε, προχωράμε μέσα στον Ιούλιο μαζί και όπως είπαμε να παίξουμε, αν θέλετε, και αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκια Ζουμουσού, ασπρόμαυρα, υπέροχα, έχω και μεγέθη, έχω και τα πάντα, διαλέξτε, διαλέξτε, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Καιρό έχουμε να το βάλουμε αυτό. Εδώ είμαστε, Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Μην ανησυχείτε και όλα θα γίνουν. Γλεντίστε το όλο αυτό. Γλεντίστε την πρεμούρα των άλλων να δουν τι θα πάρουμε και πώς θα είμαστε. Τέτοιο ενδιαφέρον, αν ο καινούριος προπονητής θα τα γκρεμίσει όλα, θα τα χτίσει από την αρχή, τι σύστημα θα παίξει, παιδιά. Τέτοιο ενδιαφέρον από μη παοξίδες για τον ΠΑΟΚ. Άλλες χρονιές δεν θυμάμαι ποτέ. Έλα ρε Μαριάννα. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω, θα μείνω και 23-10-287-888. Έρχομαι τώρα στις γραμμές να πάρουμε έτσι λίγο μια, λίγο έτσι μια ιδέα. Παιχνίδι με χαρτιά σημαδεμένα, χαμένη βγαίνω εγώ χωρίς εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα καμένα, κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα. Χρόνια πολλά στις Όλγες, σήμερα γιορτάζει η Βασιλής της Όλγας. Ο δρόμος πήγα σχολείο. Αν έχετε Όλγος, δεν, από ό,τι ξέρω, στο αρσενικό του δεν βγαίνει. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην αφήνετε κανέναν να σας χαλάει το κέφι και τη διάθεση, κανέναν περίεργο. Δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Αφήστε αυτούς που έρχονται τώρα και σας λένε: α, τώρα που βγήκαν αυτοί. Και μην πέφτετε στο τρυπάκι, μην δείχνετε φόβο και ανησυχία, γιατί είναι μια έμεση παραδοχή ότι επειδή ήταν οι άλλοι πήραμε, οι άλλοι που με την οποία ο Γαύρος κυβέρνηση πήρε πρωταθλήματα, οι άλλοι που μου κλέψανε ένα πρωτάθλημα πεντακάθαρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα λέμε κάθε μέρα, τα υπενθυμίζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, έρχομαι τώρα. Και βέβαια τους περιμένουμε και αυτούς να δούμε τι θα κάνουν τώρα. Και στα ποδοσφαιρικά και στα τηλεοπτικά. Οχ, ναι φίλε μου, Βασίλη μου, τι να σου πω. Να το κάνεις, να πας εκεί Βασίλη. Να πας. Λοιπόν, πάμε, πάμε, δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω, τα είπαμε. Έγινε πραγματικά θεομηνία στη Χαλκιδική. Δεν θέλω, τα είπαμε στην αρχή. Μη σας μαυρίσω κι άλλο την ψυχή. Πάμε, πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Καλημέρα, ναι. 1, 2, 3. Καλώς τον, έλα Μένιο, πάμε, πάμε αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε. Άσε λίγο να το, να κάνω λίγο χιουμοράκι. Ναι. Γιατί μου λέει η γυναίκα μου, πάρε ρε τηλέφωνο. Πού να πάρω τηλέφωνο? Λέει το παιδί που είναι στις διακοπές. Θα σε παίρνω ρε τηλέφωνο, μην ανησυχείς. Παιδιά, ζούμε την εποχή της
κατάρρευσης του συστήματος, του οικοσυστήματος, εντάξει. Αυτό βλέπουμε. Τρελαίνεται η φύση. Μα ξαφνικά σφυρίζει από παντού. Και στα, στα Γιάννενα, τυφώνα στα Γιάννενα. Λοιπόν, λένε, τώρα βλέπουμε στην τηλεόραση, θα ειδοποιήσουμε και ειδοποιούμε για τα καιρικά φαινόμενα και μέσα στο αυτοκίνητο είμαστε, ποιος μας διασφαλίζει. Σου δίνει μια ρηπή ανέμου και στο γυρνάει και σε πηγαίνει 100 μέτρα πιο κάτω. Δηλαδή, είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Τραγικό. Πριν από 20 μέρες στην Κύπρο αναποδογύρισαν σε μια στιγμή 2-3 στο αυτοκίνητα, μπορεί να ήταν και ένα μόνο, αλλά να αναποδογυρίζει αυτοκίνητο στην Κύπρο, που μπορεί να είναι στην Αθήνα, μπορεί στη Θεσσαλονίκη και συμβαίνει αυτό. Αυτό έγινε και στη Χαλκιδική. Οι εικόνες από τη Χαλκιδική είναι σαν να βλέπουμε ταινία, βιβλικές καταστροφές, οι εκφράσεις. Όχι, Κωστή μου, επίτρεψε μου. Κωστή, επίτρεψε μου, είναι αυτά που βλέπουμε στην Αμερική και λέμε, έλα ρε, οι μακάκες δεν το κάνανε καλό, βιδωτό είναι, δεν ξέρω τι είναι. Λες και εμείς εδώ όλοι είμαστε ξεριζωθήκανε δέντρα. Ξυλωθήκαν σκεπές, αναποδογύρισαν τροχόσπιτα, αυτοκίνητα. Δηλαδή, βλέπω τώρα τις εικόνες στα πρωινά, τα κανάλια είναι απίστευτο. Φίλε, ξεκάθαρα και κλείνω αυτό το κομμάτι με αυτό. Ο Θεός να μας φυλάει να μην βρεθούμε εκεί που θα πέσει το δέντρο και θα φύγει η λαμαρίνα από το κοτέτσι που έχουμε δίπλα. Αυτό να παρακαλάμε, να είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, τι να πω. Πάμε στα δικά μας. Ο Γιώργος, Γιώργο. Εντόπισα τι συμβαίνει και βγαίνεις μετά από μένα. Παίρνει 23. Παίρνεις το 23 χαλαρός. Και τι, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Γεια σου. Μισό λεπτό λίγο, έχω εντοπίσει με τόση γκρίνια που πέφτει άθλοι άλλων ομάδων, φιλάθλοι, οι οποίοι είναι τύποι ήρωνες, και πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω, είναι ο χειρότερος χαρακτηρισμός. Ένας ήρωνας τύπος είναι ό,τι χειρότερο ανθρώπινο είδος για μένα. Σκέψου λίγο, λοιπόν, τι πόνο έχει φάει, φίλε. Μπαίνουν αυτές οι σαβούρες, οι ανθρώπινες, μέσα στο χώρο το δικό μας και όλοι ανασφαλείς πηγαίνουν εκεί, αφού γκρινιάζει αυτός, πάει να πει πολύ ότι... Πόνο, φίλε. Πολύ κλάψτε ρε φουκαριάρικα, κλάψτε. Πολύ πόνος, άσε να βγάλουν καημένοι, άσε να βγάλουν. Λοιπόν, Σαββίδη και η οικογένεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όνειρο που ζούμε. Χωρίς τη βοήθειά σας την οικονομική, θα είχαμε τους άθλιους των Αθηνών, αυτούς που μια ζωή απροκάλυπτα παίρναν τα πακέτα των εκατομμυρίων και επιχειρούν και πάλι, που ευχόμαστε να μην γίνει, πάλι να ξανακλέψουν τα λεφτά του ελληνικού λαού και να τα κάνουν να μην πούμε τι. Λοιπόν, φιλιά, καλημέρα μου. Μη μασάτε, ρε. Μη μασάτε από τα ποντίκια. Δεν πέφτει με τίποτα, ρε. Με τίποτα, βρε, ξετρυπάτε τα παγόβουνα. Φιλιά. 23-10-287-888. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Άκη. Τι κάνουμε. Έλα, φίλε μου. Τι να κάνουμε. Πριν μισή ώρα γύρισα, Κωστή. Ήσουν Χαλκιδική. Μπουρβουρού έχω σπίτι, κοιτάξτε. Μάλιστα. Αλλά αυτό που είδα, ας πούμε, ήταν... Έκανα μία ώρα να έρθω, όχι εδώ να έρθω, ανά χίλια μέτρα. Ναι. Είχε κομμάτια, είχε τι και τι δεν είχε. Μιλάμε για τον δρόμο που ήρθανε πράγματα από την Καλλικράτη και, ναι, και όλο. Ξυλωθήκανε, βλέπω, κομμένους κορμούς δέντρων. Ξυλωθήκανε δέντρα, βγήκαν σκεπές. Καλά, ομπρέλες σε beach bar, φύγανε όλες. Αυτό μπορεί να γίνει όχι φωνικό όπλο, μια ομπρέλα η οποία πετάει στον αέρα με τέτοια ταχύτητα. Πάντως, η πυροσβεστική έκανε μεγάλη δουλειά, να ξέρετε. Ναι. Εγώ πάντα είμαι από αυτούς που κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα από αυτούς στο δημόσιο. Το ξέρω και οι άνθρωποι δίνουν αγώνα. Δίνουν αγώνα, έτσι. Κάνουν μεγάλη δουλειά, παιδιά, γιατί θα είχαμε και άλλα θύματα στο δρόμο. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, στο ίσκι, στην τρέλα πάνω, πατάνε και λίγο παραπάνω. Μόνο τα λεωφορεία, τα ξένα έχουν πρόβλημα. Αυτοί που έρχονται από Σερβία, αυτοί εδώ πέρα τρέχουν με 120, με 130, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τους κάνουμε σε σινιάλο και αυτό, και αυτοί μας χαιρετάνε, ρε παιδιά. Τι να πούμε, δεν έχουν καταλάβει τι πάθαμε εδώ πέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λοιπόν, η Χαλκιδική κηρύχθηκε. 6 νεκροί, ένας αγνοούμενος, δεκάδες τραυματίες. Κέντρο υγείας γέμισε εκεί. Παιδιά, τι να πω. Αν έχετε ανθρώπους που παραθερίζουν εκεί, ελάτε σε επαφή μαζί τους. Το ξαναλέω, γιατί όλο αυτό έγινε τη νύχτα. Δηλαδή, έγινε
Αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ, οπότε για να βγείτε από αυτό το άγχος. Να πω και κάτι για αυτό που λέει ο Μένιος για τους άθλιους. Ναι. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Μένιο. Να συνεχίσεις να μιλάς έτσι για αυτούς τόσο όμορφα. Λοιπόν. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Πώς θα τους χαρακτηρίσεις δηλαδή. Εγώ χειρότερα μιλάω. Λοιπόν. Απλά πρέπει να συνυπολογίζετε ότι μιλάμε στον αέρα. Δηλαδή και εγώ εκτός αέρα, όταν είμαι στο καφέ με τους φίλους μου, αλλιώς μιλάω, αλλιώς μιλάω στον αέρα. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε το ίδιο. Έτσι. Το νόημα είναι το ίδιο, αλλά οι εκφράσεις και οι λέξεις πρέπει να είναι πολύ προσεγμένες. Να χαίρεστε που ασχολούνται με εμάς, γιατί αυτοί πλέον είναι από κάτω. Θυμάστε που ήμασταν εμείς από κάτω. Δεν υπάρχει βοήθεια σε αυτούς τώρα πλέον. Ας ελπίζουν στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα τους φέρει μάλλον το αντίθετο από αυτό που νομίζουν. Αν νομίζουν, πρόσεξε, ούτε τον γουστάρω, έτσι, ούτε έχω κανένα θέμα και με αυτόν και με τους προηγούμενους, το ξεκαθαρίζω. Αλλά αν νομίζουν ότι είναι τόσο χαζός να παίξει την δική του παρουσία κορώνα γράμματα για να ευνοήσει τον χοντρό φίλο του, το ότι θα τον ευνοήσει, θα τον ευνοήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Αλλά μέχρι πού θα φτάσει αυτό? Εγώ όταν μιλάω κάτι σε σένα, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω ότι έτσι ο Άδωνης ή έτσι ο Μητσοτάκης, εγώ μιλάω τώρα για να είμαι νεοδημοκράτης 50 χρόνια, τελευταία χρόνια δεν τους ψηφίζω, όπως δεν γουστάρω και τους ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο χρονών είσαι, Ράκη, πόσο χρονών είσαι? Στο έχω πει με τον Πετρουλάκη η ηλικία, δεν θυμάσαι που έπαιρνα. Και πού θυμάμαι πόσο χρονών ο Πετρουλάκης? Έλα, ρε, αυτά τώρα. Λοιπόν, να τελειώ. Λοιπόν, άκου λίγο. Άκου λίγο. Σε ένα λεπτό το κλείνω. Παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Δεν το σηκώνουνε για να δώσω του Παυλάρα το νούμερό μου. Ναι. Να με πάρει τώρα να τον παίρνεις, πάρω. Τώρα παίρνεις. Έπαιρνα από και προχθές που πήρε τηλέφωνο. Μα θα πάρεις μετά τις 9.30 εμείς. Έπαιρνα από τις 10 μέχρι πρωί, 12. Το πρωί, σε όλο τον 10 με 12 αποκλείεται να έπαιρνες. Έπαιρνα τη Δευτέρα 10 με 12 έπαιρνα συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει γραμματεία έξω. Έξω είμαστε και βλέπουμε να το σηκώνει. Καημένη, τι. Υπάρχει άλλο νούμερο? Όχι, εκτός από το μεγαλύτερο νούμερο, φίλε, στο σταθμό είμαι εγώ. Συγχαιρετώ. Καλά. Γεια. 2310-287-888. Πες κάτι, ρε Κωστή, για τον παίκτη. Λοιπόν, να σας πω για τον παίκτη, αφού θέλετε να ενημερωθείτε, μισό λεπτό έρχομαι. Είναι το εξάρι της Sporting Λισαβόνας, αγωνίζεται δανεικό στην Μπράγκα, Ζωάο Παλίνια. Αυτόν ζήτησε ο Αμπέλ Φερέιρα από τους ανθρώπους της ομάδας. Γίνεται μάχη για την απόκτησή του. Καθόλου εύκολη περίπτωση. 24 ετών, 1,90. 1,91 ύψος, Νταμάρη, ένας παίκτης ο οποίος παίζει και αμυντικό χαφ εξάρι και στόπερ. Μια μικρή επισήμαση εδώ με τα εξάρια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήθελε εξάρια, ήθελε οκτάρια. Ακόμα και τα εξάρια του ήταν περισσότερο δημιουργικά. Δεν ήθελε αναχαιτιστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το εστερνίζεται ο κάθε προπονητής μετά τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Διότι ο Φερέρα σου λέει: έχω τον Μαωρίσιο όταν επιστρέψει που είναι οκτάρι. Έχω τον Ελκαντούρι. Έχω τον Μπίσεσβαρ. Έχω τον Μπέλκα. Έχω τον ένα. Έχω τον άλλο. Θέλω εξάρι. Εξάρι δεν έχω. Εξάρι δεν έχω. Ο Κάτσε τα δίνει όλα το παιδί για να μείνει, αλλά okay, ξέρουμε ότι είναι κάποιων δυνατοτήτων. Εδώ θέλει μια μεταγραφή βαρβάτη. Κατά τη δική μου άποψη και εξάρι και οκτάρι. Θέλουμε δύο χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Και μετά ο επιθετικός. Και μετά αν θα πάρει κάποιον backup για αριστερά. Δεν θεωρώ ότι η προτεραιότητα πρέπει. Αριστερά τώρα παίζει ο Ροντρίγκο, μια χαρά την παίζει τη θέση. Οκ, μπορεί να παίξει εκεί ο Γιαννούλης εννοείται. Λέμε πάντα μέχρι να έρθει ο Βιερίνια, μέχρι να επιστρέψει ο Βιερίνια. Μπορεί να παίξει εκεί ο Κρέσπο, μπορεί να παίξει εκεί ο Μάτος που έπαιζε στην Νιέπρο. Αριστερά έχουμε δηλαδή. Αλλού είναι το κενό. Ψάχνεις να ενισχυθείς. Με εκεί που δεν έχεις. Όχι εκεί που έχεις και λες να έχω και μια εναλλακτική. Πρώτα είναι η προτεραιότητα είναι που δεν έχω παίκτη. Δεν έχω λοιπόν στον άξονα. Δύο χαφ. Σπουδαίους. Κατευθείαν. Ενδεκαδάτους. Αφού τους πάρω αυτούς, μετά πάω στη διαδικασία να πάρω τον ένα εναλλακτικό αριστερό μπακ ή να ενισχυθώ με έναν ακόμα επιθετικό που θα χρειαστεί οπωσδήποτε αφού ο Καρέλης δεν υπάρχει και έφυγε. Ένα τρίτο επιθετικό
με άλλα χαρακτηριστικά από τους δύο που έχουμε, αυτά είναι, παιδιά. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ο χρόνος πιέζει, ο χρόνος τρέχει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας πιάνει αμάν και ντε. Να φέρνουμε τον πανικό. Ναι, ανησυχία, ναι, σιγά σιγά μπορεί να γίνει και άγχος, ναι, το υπάρχει μία καθυστέρηση, υπάρχει. Μακάρι να ήταν ήδη εδώ. Αλλά πρέπει, όπως και στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, δηλαδή όπως και το Δεκέμβρη που έγινε με πολύ φιλοσοφημένο τρόπο η απόκτηση και του Ολιβέιρα και του Ίγκασον και του Σφιντέρσκι, θα πρέπει και εδώ τώρα να γίνει με πολύ ωραίο τρόπο η επιλογή, για να μην τρέχουμε μετά. Μην πάμε σε υποθέσεις παικτών που ήρθαν και δεν ακούμπησαν, τύπου Αζεβέδο ας πούμε, ή τύπου δεν ξέρω εγώ τι. Βάλτε όποιον θέλετε, βάλτε Λεβέκ ή όποιον θέλετε. Εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα! Πέσαμε! 2310-287-888. Πολλές φορές και εγώ με την μπάρλα μου. Αλλά επειδή με ρωτάτε για τον καινούριο παίχτη. Είναι δεδομένα δύσκολο. Μπήκαν όμως σε διαδικασία συζήτησης με την Μπράγκα. Ο παίχτης είναι σύμμαχος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή. Στο 1,90 όπως είπα, στο 1,90 ύψος, Ζουάο, Παλίνια. Αυτοί έχουν διάφορα και πολλά ονόματα, είναι καμιά 6-7 ονόματα που έχουν. Οκ. Okay. Η κλεψίδρα προχωράει και θα έρθει οπωσδήποτε. Παίκτης εγώ λέω μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να έρθει παίκτης για να φύγει με την ομάδα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, όπου εκεί θα έχει ξεκαθαρίσει και την άποψή του για το ρόστερ. Κάποιοι δεν θα ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα, κάποιοι δεν θα φύγουν μαζί με την ομάδα και θα μείνουν εδώ. Και θα φύγουν δανεικοί ή θα φύγουν ελεύθεροι ή δεν ξέρω τι. Αυτό θα το δούμε, θα το κρίνει ο τεχνικός διευθυντής, το επιτελείο, ο προπονητής, όλοι. Όλοι. Στα διαρκείας φτάσαμε τις 10.000 σήμερα και προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς. Περιμένουμε πράγματα, εννοείται, και από το στόχο που θεωρώ ότι είναι η κορυφαία μεταγραφή που έχει γίνει φέτος και θα το δούμε αυτό όταν έρθει τη στιγμή. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο στόχ. Περιμένουμε να δούμε από τον Αγκούστο πράγματα που έχει δείξει καλά στοιχεία. Ήδη βλέπουμε πράγματα από τον Ροντρίγκο Σοάρες που είναι δεξί μπακ, αλλά ανταποκρίνεται ο άνθρωπος αριστερά, γιατί του έχουν πει, αλλά εδώ ξέρεις κάτι, ο Βιερίνια αργεί ακόμα. Ο Γιαννούλης, ναι μεν, okay, αλλά θέλουμε να έχουμε και την εναλλακτική εκεί. Και το παιδί μια χαρά την καλύπτει. Δηλαδή εγώ στα φιλικά αυτό που είδα, okay. Και προχωράμε. Υπάρχουν φυσικά προτάσεις, τα φάξ έρχονται κατά δεκάδες, αλλά θα πρέπει να γίνει προσεκτικά η επιλογή. Δεν είναι άιντε άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Να έρθει όποιος να είναι. Για να ικανοποιηθούμε εμείς που θέλουμε μεταγραφές. Δεν πάει έτσι. Και εκεί λες, προτιμώ να περιμένω 3, 4, 5, 6 μέρες παραπάνω προκειμένου να έρθει αυτός που πρέπει να έρθει, ο καλός, αυτός που θα κάνει τη διαφορά, αυτός που θα είναι καλύτερος από τους ήδη υπάρχοντες, παρά να έρθει ένας και να πάμε έτσι τυφλοσούρτη και να κλαίμε μετά γιατί τι είναι αυτός που φέραμε και είναι χειρότερος από αυτούς που είχαμε και τέτοια. Αυτά. Αρνούμε να κλάψω. Το λέω, το έχω πει πολλές φορές για τον Γκάνιας και τον Σάχοφ. Τους πραγματικά εκτίμησα πάρα πολύ το τι πρόσφεραν στον ΠΑΟΚ. Εκτίμησα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν αφού έφυγαν. Δεν ξεχνάω ότι αποτελούν δύο μέλη της ομάδας που προσέφεραν ο καθένας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, σε αυτή την πορεία που έγινε. Δεν μπορώ όμως να τους πω κομβικούς και καθοριστικούς, ούτε μπορώ να πω ότι είναι επίπεδου προκριματικό Champions League. Γιατί το ακούω αυτό τώρα μέσα στην γκρίνια, ας πούμε, στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Έφυγε και ο Κάνιας, έφυγε και ο Σάχοφ. Ο Κάνιας πέρσι ήταν βαλσαμωμένος όλο τον χρόνο, δεν έπαιζε καθόλου και πουθενά. Τον θυμήθηκε στο τέλος. Στο τέλος τον είχε κάποια στιγμή. Κοιταχτήκαμε, θυμάμαι, με το Σωτήρι και είπαμε: εσύ, ο Κάνιας είναι. Δεν υπήρχε πουθενά όλη τη σεζόν. Στο τέλος. Λόγω των τραυματισμών. Ο Δε Σάχοφ ποτέ δεν ήταν βασικός. Βεβαίως μια εφεδρεία χρήσιμη, φιλότιμη. Εδώ τα θυμάμαι τα μπινελίκια, ότι μέχρι να πάει στην μπάλα κάνει μία ώρα, αργός, βαρύ κορμί, ναι, πατούσε περιοχή, είχε βάλει σημαντικά γκολ, όχι όμως να κλαίω νυχθημερών, ρε παιδιά, για τον Σάκοβ, για τον Γκάνιας.
Ανεβαίνω επίπεδο. Αλλάζω επίπεδο. Και αν πραγματικά είναι αυτή η αιτία για τον Τζακωμό με τον Ρασβάν Λουτσέσκου που στήλωσε τα πόδια και είπε. Δηλαδή, και ερώτησε και στον πατέρα του που είπε: Να, έφυγε, λέει, δεν του πήραν παίκτη Champions League. Αυτή ήταν η παίκτη Champions League. Να κρατήσουμε τον Κάνιας και τον Σάκοφ. Αυτό ήταν. Τέλος πάντων, αυτό είναι περασμένη ιστορία. Κοιτάμε μπροστά τώρα. Πάμε στο διάλειμμα. Υπενθυμίζω Αιγαίων ψαραγορά, καταπληκτικά πράγματα, υπέροχα ψαρικά, φρεσκότατα και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Μην ξεχνάτε ηλεκτρονέτ Παπουγής Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα σε οτιδήποτε θελήσετε, από την πιο μικρή συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη. Εκεί 51 χρόνια προσφοράς στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά Νικολαίδη, σαχαροπλαστία, υπέροχο παγωτό, αλλά και το πρωί το καφεδάκι σας, τα τυροπιτοειδή, σφολιατοειδή, ψωμάρες το μεσημέρι, καταπληκτικά, μοσχοβολάνε όλα. Καραολί και Δημητρίου 234 και 163 και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475 900. Εκεί το παιδί σας θα βρει αυτό που θέλει. Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, αν είναι προπαρασκευαστικά τμήματα, ξεκίνησαν οι εγγραφές. Γράψτε τα παιδιά σας για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σε ένα καταπληκτικό σχολείο. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε και ερχόμαστε στις γραμμές. Θα πούμε μετά χορηγούς για να μην περιμένετε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 25 Αυγούστου είναι η επόμενη αιμοδοσία μας. 18η, αν δεν απατώμε. Αν δεν απατώμε. Ξαναλέω, 18η αιμοδοσία. Θα τα πούμε αυτά όταν γυρίσουμε από την άδεια. Αργούμε ακόμα να φύγουμε. Αν περιμένετε να κάνουμε μεταγραφή όταν θα φύγω, τότε έχουμε ζόρια, γιατί θα φύγω 28-29 Ιουλίου. Δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε μέχρι τότε. Μέσα στη βδομάδα θα πρέπει να έρθει τουλάχιστον ένας παίχτης, αν όχι και δεύτερος, για να μπορέσει να ενσωματωθεί σε αυτό το 20ήμερο, 25ήμερο, να μπορέσει να μάθει τα συστήματα, να μάθει τον προπονητή, όσο αυτό είναι εφικτό. Όσο αυτό είναι εφικτό. Να πω κάτι επίσης, χωρίς να θέλω να προλαμβάνω πράγματα, έρχομαι τώρα στις γραμμές αμέσως. Δεν πήραμε προπονητή για ένα μήνα. Αυτόν τον προπονητή δεν τον πήραμε για ένα μήνα, δηλαδή για να μας περάσει ή όχι στους ομίλους. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Εννοείται ότι θα είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για αυτόν, εννοείται ότι θα κριθεί για αυτό, αλλά δεν μπορεί να κριθεί μόνο για αυτό και τόσο γρήγορα. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν προσπαθώ να προλάβω πράγματα. Το έχω στο μυαλό μου ξεκαθαρισμένο ότι δεν τον πήρα για ένα μήνα. Δεν είναι προπονητής για ένα μήνα. Πήρα προπονητή για πολλά χρόνια. Να μου φτιάξει ομάδα, να πάω να ξαναπάρω πρωταθλήματα, να πάρω κύπελα, να κάνω πορείες στην Ευρώπη. Δεν τον πήρα για ένα μήνα, για 30 μέρες. Για να βγάλω συμπέρασμα αν είναι καλός ή όχι, αν περάσει ή όχι, το τι θα κάνει η ομάδα στα προκριματικά. Στις 6 Αυγούστου και μόνο. Αυτό. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε στις 2310-287-888. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία από το νούμερό σας για να σας βάλω για μπλουζάκι, έτσι κι αλλιώς, γιατί έχω καινούργια παρτίδια με τη σέρτ. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα! Ναι! Πέσαμε! Μην μπαίνετε μέσα στο διάλειμμα και περιμένετε όλες τις διαφημίσεις. Πάμε τώρα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από Κατερίνη παίρνω, από Λοχμυρίες. Γεια σου ρε φίλε, το όνομά σου. Τα ακούμε πολλά χρόνια. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Άσχημα πράγματα είδαμε χθες, αλλά... Άστα. Δυστυχώς. Εντάξει. Τραγικά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάει καλά, εντάξει. Έχουμε εμπιστοσύνη. Χαμήλωσε σε παρακαλώ λίγο το ραδιόφωνο σου για να μην μικροφωνίζεις και να σε πούμε έτσι πιο καθαρά. Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Βάλει με στην κλήρωση 2.42. Να σε βάλω. Δεν θα γίνει κλήρωση, δεν θα γίνει κλήρωση. Τι μέγεθος είσαι? Large. Εντάξει, large είσαι ωραίος φίλε. Εγώ είμαι χούχουλου. Large είσαι στιλάτος, είσαι στιλάτος. Large με ρούφιγμα ή χωρίς ρούφιγμα? Με ρούφιγμα. Για πες λοιπόν, έχεις εμπιστοσύνη, είπες στην ομάδα. Λίγο. Προπέρυσι ήταν λίγο στενάχωρα πολύ. Πρόπερση με την κλοπή, με όλα όσα γίνανε, φυσικά ήταν στενάχωρα. Βγήκαμε πιο δυνατοί από αυτό. Έχουμε καπνά εδώ, σ' ακούμε κάθε μέρα. Να σε καλά. Λόφος. Λόφος.
Έχετε, είστε μεγάλη παρέα και την ώρα που μαζεύετε τα καπνά σας κρατάμε και εμείς παρέα, έτσι. Οικογενειακά, έτσι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει δουλίτσα, έχει ζήτηση. Έλα. Μ' ακούς? Χαιρετώ, δεν έχω σήμα εδώ. Α, δεν έχει σήμα. Να σε γερός, να σε καλά. Έχει. Να σε καλά και σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Όπου και αν βρισκόμαστε έξω, όπου και αν είστε. 2310-287-888 έχουμε ένα θέμα πάλι. Πέσανε οι δύο γραμμές μαζί. Όπου και να βρίσκεστε έξω, είμαστε παρέα σας. Είμαστε εδώ. Προχωράμε μαζί μέσα στο καλοκαίρι. Ο κόσμος όλο και λιγότερο φεύγει τον Ιούλιο. Θυμάμαι δηλαδή Ιούλιο που ήταν άδεια η πόλη. Άδεια. Τώρα βλέπετε σαν να μην έχει φύγει ο κόσμος. Σαν να μην είναι Ιούλιο. Σαν να είναι ένας Μάιος. Έτσι. Και γι' αυτό και γίνεται χαμός τα Σάββατα, γιατί οι ουρές στη Χαλκιδική ο κόσμος πάει αυθημερό να κάνει ένα μπανάκι, να πάει να αλλάξει λίγο παραστάσεις. Πάμε, πάμε τώρα, το ξανασηκώσαμε το πράγμα. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αλλό στο Δουβού! Συνάχη 2014 είναι η μακρόχρονη ιστορία της. Αγόρι μου, αλήθειες λες. Άκουσα ότι έπεσε το κέντρο. Αυτό είναι που δεν πέφτει με τίποτα. Όχι ρε φίλε, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν πέφτει το κέντρο με τίποτα. Δεν λοιπόν... μας πέφτει με τίποτα, το λέω, το τονίζω συνέχεια. Να το ακούνε, οι δικοί μας το ξέρουν γιατί είναι στην ίδια φάση. Για τους άλλους το λέμε. Χθες το ξέχασες λίγο, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν κάνεις λάθος, το είπα φίλε, το είπα. Τέλος πάντων. Το είπα, Κωστή, εντάξει, για όσον αφορά για αυτά που έγιναν χθες, πιστεύω ότι αυτά που κάνουμε, κάθε δράση έχει και αντίδραση, αυτά που κάνουμε εμείς στη φύση, ναι, έχουν το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Αργά ή γρήγορα όλα για να είναι πάνω μας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνυφασμένο το ότι έχουν καεί δάση στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια. Το ότι οι άνεμοι δεν βρίσκουν εμπόδιο, ότι δεν φιλτράρεται όλο αυτό. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το παίξω. Δεν θέλω να το παίξω. Ναι, είναι πολύπλοκα και εμείς οι ίδιοι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι προεκτάσεις έχει το καθετή. Τώρα, δηλαδή, στο Ατλαντικό και στο Gulf Stream έχει μια έκταση που είναι, λέει, σαν με 3 φορές στη Γαλλία, πλαστικά. Έχουν βρει, λέει, σε όλα τα ψάρια του κόσμου μικροποσότητες πλαστικών. Πίστευτε. Εντάξει, όλα πάνε... Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό το οποίο ήξερα είναι ότι μια πολύ μεγάλη αιτία για τις πλημμύρες που πνίγεται ο Κοσμάκης είναι φυσικά που μπαζώνονται τα διάφορα ρέματα και τα ποτάμια, και επίσης είναι που καίγονται τα δάση και το νερό δεν απορροφάται και περνάει σαν να τρέχεις ελεύθερα. Δεν έχει που να το σταματήσει. Το λέμε έτσι πολύ κομπογιανίτικα και πολύ απλά. Δεν ξέρω αν αυτό όλο... Ναι, συγκρατεί το νερό, ρε παιδί μου, είναι ξεκάθαρο. Η φύση τα έχει προβλέψει, φίλε, αυτό. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα με σοφία. Χωρίς όμως να... Αν μπράβο, μπαίνει ο άνθρωπος. Εμείς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και τα κάνουμε σωστά, αλλά τα καταλαβαίνουμε αργά. Εδώ επίσης πέφτει χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή σε Ροδόπη, Εύρο, Φθιώτιδα, Θεσσαλία έπεσε χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις. Παιδιά, το πιστεύεις τώρα, θα σου πω κάτι. Είμαστε πάνω στο γήπεδο εκεί στη Μηχανιών, έχει δίπλα μπάσκετ. Γηπεδάκι, μπάσκετ. Ναι. Και παίζαμε μια μέρα. Για πάγκο είχε ένα μικρό μεταλλικό. Χωρούσαν 3 άτομα, 4 να κάτσουν, ένα παιδί μου. Οχ, και το σήκωσε. Όχι. Ναι. Και εκεί που παίζαμε μπάσκετ, τρώω μια πέτρα στο κεφάλι. Και λέω, ποιος μαλαμπίβι, τι κάνετε, ξέρω εγώ, και αυτά. Ήταν η πρώτη. Το πρώτο του χαλάζι ήταν το πρώτο, ήρθε στο κεφάλι μου. Χαλάζι, εφό. Είμαστε κανιά δεκαριά. Παίζαμε εκεί πέρα μπάσκετ. Και αρχίζει να γκακ. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, που μας φουτάνε πέτρες, στην αρχή μας φουτάνε πέτρες άλλοι, ξέρω εγώ τι ξέρεις. Και τρώμε, πέφτουν 5-6 και βλέπουμε τα κομμάτια του πάγου που σπάει από εδώ και γκαγκαγκαγκαγκα, μπαίνουμε 10 άτομα, εκεί στον πάγκο που καθόντουσαν 3, έχουν πει 10 ο ένας πάω στον άλλον και να κάνει γκαγκαγκαγκαγκα, πάνω λα μαρίνα και λέει τι γίνεται. Αλλά η πρώτη φορά στο κεφάλι μου, τώρα που το λες. Έγινε Θουβού. Ένα νεκδοτάκι. Ρίχτο. Ξανθιά οδηγός οδηγάει. Ναι. Σταματάει ξανθιά τροχονόμος. Ναι. Λέει τότε, να διοδείξεις παρακαλώ, ψάχνει στην τσάντα της, ψάχνει, λέει δεν τη βρίσκω, λέει μπορείς να με βοηθήσεις, λέει πώς είναι, λέει, η άδεια. Λέει είναι, λέει, ένα τετράγωνο ροζ, λέει, και έχει φωτογραφία σου πάνω. Ψάχνει ξανά αυτή, ψάχνει, βρίσκει ένα τετράγωνο καθρεφτάκι. Το δίνει στον τροχονόμο, την ξανθιά επίσης, λέει ορίστε, το παίρνει άλλη, το ανοίγει, το κοιτάει, το κλείνει, το ξαναδίνει, λέει μπορείτε να φύγετε, δεν ήξερα ότι είσαι αστυνομικός.
Άντε καλημέρα. Άντε, δεν γίνονται αυτά. Έλα, ζου μου σου, αδερφέ μου. Πάμε, πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εύχομαι να είστε καλά όλοι. Το όνομά σου. Ο Σαράντης, ο Σαράντης. Έλα ρε Σαράντη. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά όλοι μετά από το χθεσινό μπουρίνι. Ναι. Όσο για αυτά που έλεγε ο προηγούμενος ο Σαράντης, εντάξει, απλά εμείς δεν έχουμε μάθει εδώ πέρα στην περιοχή στα Βαλκάνια να ζούμε με αυτά. Αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν στο εξωτερικό, στην Ολλανδία κυρίως. Εκεί είναι πολύ, πολύ συχνά. Δεν μπόρεσα, ήμουνα στο Appleton την παραδοσία. Μπόρεσα να πάω από την ομάδα, τρελάθηκα. Α, σοβαρολογείς. Ήσουν εκεί ναι. Λόγω δουλειάς και δεν μπόρεσες ναι. Να βρεις. Ναι, σόπα ρε φίλε. Πω, μαρτύριο φίλε. Ναι, μαρτύριο. Ναι, ναι, είχες, λοιπόν. Είχες κανονίσει να είσαι με τη δουλειά όχι, εκεί. Όχι, όχι, τυχαία, τυχαία βρέθηκα. Τελείως. Θέλω να πω ρε παιδί μου, μήπως ήσουν έτσι κι αλλιώς για δουλειά και το έχεις τακτοποιήσει να είσαι εκεί εκείνη τη μέρα. Όχι, όχι, τίποτα. Με το φορτηγό την προηγούμενη μέρα, την άλλη μέρα πας άπαλτο. Τέλεια να πούμε. Αυτό. Ήτα. Βρέθηκε άλλη ιστορία, έπρεπε να φύγω. Απίστευτο. Να είσαι τώρα λίγα μέτρα μακριά, να μυρίζει λίγο, να μυρίζει λίγο πάω στην ατμόσφαιρα αυτό, φίλε, αυτό είναι μαρτύριο. Δεν μαρτύριο. Δεν παίζεται. Μελαγχόλησα να μου. Λοιπόν, βάλε είσαι... την κλήρωση. Θα σε βάλω. Δεν είναι κλήρωση, παίρνετε μπλουζάκι έτσι κι αλλιώ. Δεν σα βάζω σε κλήρωση. Εντάξει, αντίσκηνο είναι το μέγεθο. Χουχουλού είσαι. Τρία δεν έχω. Μέχρι δύο έχω. Μέχρι δύο. Φέρ το δύο, θα το τεντώσω ρε παιδί μου. Μέχρι δύο έχω, μέχρι δύο. Εντάξει, έγινε. Μα, θύμισε μου λίγο όνομα πάλι, πες μου λίγο όνομα πάλι. Σαράντης. Σαράντης. Έγινε Σαράντη. Σε χαιρετώ. Προσοχή στον δρόμο. Προσοχή στον δρόμο. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Επιτέλους θα μιλήσουμε. Έλα Γιώργο μου, έλα. Έλα. Γιώργο! Λοιπόν, τι λέγαμε. Όλα καλά να είναι. Εμείς οι... Όλοι φταίμε για την καταστροφή του πλανήτη μας. Όλοι. Όλοι συντελούμε. Όλοι έχουμε βάλει το χεράκι μας. Λίγο πολύ, όλοι μας. Ναι. Μακάρι για τα παιδιά μας να διορθωθεί αυτά και τα γόνια μας για να ζουν σε ένα σωστό περιβάλλον. Δεν γίνεται. Το να κάψεις τα δάση, το να κλείνεις τα ρέματα, το να μπαζώνεις το ρέμα, το να κάνεις. Με πύλη ραδιοφόρη όλα είναι αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, ας τα ξεχάσουμε. Γιώργο μου, κάθε φορά, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάθε φορά που κατεβαίνω από το σπίτι μου και από το πατρικό μου στην Τούμπα, εκεί στην παλιά μπουτίκ, εκεί που ήταν το παλιό μπουζουξίδικο ο Λιόλιος, καταλαβαίνεις, μετά το γήπεδο, η κατηφόρα. Η κατηφόρα, που ήταν το ρέμα, ναι. Ακριβώς. Που δεξιά πηγαίνεις τώρα για να βγεις για την Τριανδρία. Και αριστερά για τον κύκλο, εκείνο που κάνεις, ας πούμε. Εκεί υπήρχε ρέμα μεγάλο. Υπήρχε ποτάμι όπως υπάρχει μετά τα γυράδικα. Περνώντας την Τούμπα, έτσι το γήπεδο, πηγαίνοντας πάνω στην Λαμπράκη, πριν πας για ορφανοτροφείο. Δεν έχει εκεί στα γυράδικα, στα οπτικά, ξέρω, εκεί που είναι. Ξέρω, ναι. Λοιπόν, έτσι υπήρχε και εκεί ρέμα. Που όταν έβρεχε και κατέβαζε ποτάμια από το γήπεδο και κάτω από την Αγία Βαρβάρα, το θυμάμαι σαν παιδί. Όλο αυτό έπεφτε μέσα στο ποτάμι. Τώρα, αν βρεθείς σε πλημμύρα, σε μεγάλη βροχή, σε καταρακτώδη βροχή, σε καταιγίδα εκεί. Δεν μπορεί να ανέβεις με ποδήλατο ή με μηχανάκι την ανηφορά. Πού πάνε όλα αυτά τα νερά. Πώς μπαζώθηκε αυτό το πράγμα. Το λέω αυτό που είναι η γειτονιά μου, ρε παιδί μου. Το ξέρω, είναι το μέρος μου. Φαντάσου τι γίνεται αλλού, ας πούμε. Εάν τι να πω. Απέναντι από την ΕΡΘ. Ναι. Που είναι το πάρκο. Ένα τεράστιο ρέμα. Απέναντι από την. Στο πάρκο, λες τώρα που είναι. Στο πάρκο. Ναι, ναι. Υπήρχε ένα τεράστιο ρέμα και τον μπαζώσαν και γίνανε τα σπίτια των στρατιωτικών. Ναι. Δεν το πρόλαβα εγώ αυτό. Δεν το θυμάμαι. Είσαι λίγο μικρό. Λίγο μικρό. Μου ρίχνεις λίγα χρονάκια. Λίγα χρονάκια. Πότε θα δούμε κανένα φιλικό στην Τούμπα. Θα δούμε. Κάτσε εδώ. Τώρα, είναι στο πρόγραμμα. Βέβαια είναι στο πρόγραμμα. Καταρχήν τώρα η ομάδα θα έρθει και θα ξαναφύγει να πάει να τελειώσει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Κλείνοντας στη Ρουμανία το παιχνίδι θα το δείξει το Open. Νομίζω το Open. Θα σας το πω και αύριο που είναι το φιλικό. Λοιπόν, προσοχή. Απευθύνουμε σε όλους τους φίλους, αρχίνησαν πάλι τα καθήκια, τα κοπρόσχυλα να παίρνουν τηλέφωνο. Μπαμπά, μαμά έσπασα το πόδι μου, μπαμπά τράκαρα, ναι, όλο σας τράκαρα και τα λοιπά. Νέα σπήρα. Άρχισε πάλι αυτή η σπήρα. Προσέξτε. Τώρα προηγούμενος με πήρε εμένα και τους τράπησε το βρυσίδι, η γυναίκα μου το πήρε.
Ναι. Τράβηξε να βριστείτε που κοκκίνησε από την τροπή μου εγώ. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε τις αντοχές και τα κουράγια, κλείστε τους ένα ωραίο ραντεβουδάκι και ειδοποιήστε και την αστυνομία να έρθει. Κάντε δηλαδή, προσποιηθείτε ότι ναι, βεβαίως, που θα βρεθούμε να σας φέρω τα λεφτά. Και φέρτε και την ώρα το περιπολικό. Γιατί αυτό που κάνουν, φίλε, αυτό ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, όχι είναι έγκλημα. Θα ήθελα να τους δω πολλά χρόνια μέσα αυτούς και που το άλλο, με τον πόνο το του Κοσμάκη. Και πάντα τηλέφωνα από κάτω και τα λοιπά, έχουν σαβουάρ τους ηλικιωμένους, σας φέρουμε κάτι λεφτά, έχετε επιστροφή από την εφορία και τα λοιπά. Προσοχή. Άστα στο γραμματοκιβώτιο και φύγε, πες στο γραμματοκιβώτιο και φύγε. Κάτω την άλλη δεν της αδειάσε το σπίτι. Ναι. Προσέξτε, παιδιά, προσέξτε. Όπως βλέπετε, δεν έχουν ούτε τσίπα. Ούτε... Από τη Λάρνακα ή από την. Όχι, αυτά είναι τα ζούμου σου. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τζαρό. Έχει τέτοιο. Έχει. Έχω. Εντάξει. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ποιος? Αυτός ένα μηδέν. Αγόρι μου, όλο δικό σου. Βαγγέλης από Κατερίνη. Βαγγελάκι μου, έλα αγόρι μου, έλα αδερφέ μου, έλα αδερφέ μου. Τι λέει καλά, δόξα τω Θεώ. Ρε μάγκα. Τσουμουσούρε αδερφέ, να σε καλά. Ξέρεις τι, καταρχήν συλληπιτήρια για αυτό που συνέβη. Εντάξει, ναι. Το συζητάμε. Τι να πω. Πάμε λίγο στα δικά μας. Ξέρεις τι μου άρεσε εμένα το μάτς πάνω στην Ολλανδία. Ο συνδυασμός Μπίσεσβαρ με το Στόχο, ρε παιδί μου. Τι μπερδέματα γίνονταν εκεί, κάτι λαθασμένες πάσες. Θα σου πω κάτι αδερφέ. Όλα αυτά που βλέπεις τώρα, αμφιβάλλω αν θα τα ξαναδούμε. Τώρα ναι, είναι ναι, σαν να το κάνει. Διαφορετικά το γνωρίζαμε, ξέρεις πολύ καλά και του πείσες πάρα πώς φυσικά κινείται. Μπερδευόντουσαν μεταξύ τους. Χάνανε τις κινήσεις, ότι... ρε παιδί μου, λίγο ξέρω Στόχ, τι να πω. Αυτά που λέω τώρα ο προπονητής τα ξέρει. Δηλαδή, ο Στόχ είναι για να παίζει αριστερό εξτρέμ. Ο Μπίσεσβαρ είναι για να παίζει στο 10. Αν χρειαστεί, πάει και αριστερά. Ο Στόχ δεν είναι δεκάρι. Έτσι, ο Μπίσεσβαρ δεν είναι δεύτερο φορ. Ελείψη Σφιντέρσκι, όταν στην αρχή είχε μόνο τον Τσούμπα, δοκίμασε διάφορα. Πειραματίζεται ο άνθρωπος. Θα έλεγα ότι αυτά τα τρία μάτς ήταν προπονήσεις με αντίπαλο, παιδιά. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τον Μελιόπουλο, Μιχάη δεξιμπακ. Το Μιχάη δεξιμπακ, δεν νομίζω. Απλά πειραματίζεται. Το ότι τα φιλικά αυτά είχαμε τη δυνατότητα να τα δούμε, δεν θα πρέπει να μας χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει τίποτα. Εμένα μου άρεσε και ο Τσιγκάρας, ναι, και ο άλλος. Και ο Τσιγκάρας ήταν εξαιρετικός προχθές και ο Γαϊτανίδης εξαιρετικός. Παντού μέσα ήταν. Λοιπόν, και είδαμε ότι υπάρχουν παιδιά μέσα που έχουν τρέλα, έχουν δίψα. Δεν θα πρέπει όμως να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα και να πούμε αυτός βλέπει. Καταλαβαίνει, όταν το βάζει δεύτερο φορ τον Μπίσεσβαρ και ο άνθρωπος από μόνος του πηγαίνει στο 10 χωρίς να θέλει, επειδή εκεί έχει μάθει. Και πίστεψε με κάτι, θα σου πω και εσένα να το ακούει και ο κόσμος, γιατί το λέω και στον εαυτό μου, ό,τι λέω σε εσάς, το λέω πρώτα σε μένα. Ένας έξυπνος προπονητής δεν θέλει να απενεργοποιεί τα όπλα του. Δεν θέλει να αφοπλίζει το όπλο του. Δεν θέλει να ακυρώνει το ατού του. Έναν παίχτη που είναι καλός στο 10, δεν θα θελήσει να το βάλει σε λάθος θέση για να μην μπορεί να αποδώσει. Δες λίγο τι είπε ο Καντουρί. Χαίρομαι τώρα που παίζω, λέει, στο 8, γιατί εκεί είναι η θέση μου. Πέρσι αριστερά δεν μπορούσα, λέει, βέβαια όπου μου είπε ο προπονητής έπαιζα. Αλλά... Αν και στον Ασβέστη δεν τα πήγαινε και άσχημα σε μερικά. Στο χιόνι ειδικά, φίλε, ήταν καταπληκτικό στην Τρίπολη. Στο κάτω στον Αστέρα, τι λες τώρα. Λες και περνούσε από τις Άλπες για να κατέβει κάτω. Αυτό. Άρα το συμπέρασμα, και σου απαντώ σε αυτό που με ρώτησες. Μην δίνετε το τόσο βάση. Ναι. Δηλαδή, όντως ξέρει τώρα αυτό. Να το βάλει τι, δεκάρι το Στόχ. Δεν είναι ο Στόχ δεκάρι. Δεν είναι. Εμείς τον ξέρουμε με τα σούπ αυτά. Από αυτά θα κάνει, φίλε. Και πάτα μα, από μία και άντε, για. Μα αυτό θα κάνει. Αυτό ξέρει ότι το έχει ήδη. Το ξέρει. Πάει να δει πού αλλού μπορώ από αυτόν να πάρω πράγματα. Κατάλαβες. Ναι, πιστεύω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είμαι εκεί για να μου το πει ο ίδιος. Απλά έτσι αφουγκράζομαι. Έτσι λέω. Ναι. Εντάξει, αγοράκι μου. Φιλιά στην Κατερίνη. Άμα θέλεις μία small για το γιο μου. Small. Πες λίγο. Ναι, 650 άμα ξέρω, χρειάζεται. Αυτό πώς γίνεται να το πάρουμε εμείς. Θα έρθετε από εδώ, από το στούντιο, όποτε αν θέλετε. Αν θέλω κάποιον, πειράζει. Δεν με πειράζει. Καθόλου δεν με πειράζει.
Ωραία. Καθόλου. Τώρα αν έχω small δεν ξέρω, μπορεί να είναι medium. Ό,τι μικρότερο έχει για το γιο μου, εντάξει. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε, να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε μουτσο. Θα πάμε σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Να πω. Να πω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Αν γουστάρετε τα καλοψημένα, φρεσκότατα, ζουμερά, πεντανόστιμα κρεατικά, αν είστε λάτρης του καλού φαγητού, αν πεθαίνετε ρε παιδί μου για υπέροχο σουτζουκάκι, για σουβλάκι, για μπιφτέκι, για παντσέτα που φοριέται και στο χέρι σαν κόσμημα, αν είστε λάτρης του καλού φαγητού, τότε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, έφτιαξε ένα μαγαζί κούκλα ο Δημήτρης, το γκρέμισε όλο πέρυσι το καλοκαίρι, γεμάτο με ωραία χρώματα, γεμάτο δροσιά γιατί κλιματίζεται εννοείται το μαγαζί και με φοβερά γλυκά χειροποίητα που σηκώνεται πρωί τέτοια ώρα και τα φτιάχνει για να τα βρίσκετε εσείς μετά. Φυσικά για κλιματισμό, Κλιμάρτ, ο Κώστας και ο Σες, γνωρίζει όσο κανένας άλλος τον κλιματισμό, γι' αυτό και έχει περάσει και στο One Salonica επάνω όλος αυτός ο χώρος δικός του και μεγάλα πολυκαταστήματα και μεγάλα ξενοδοχεία αλλά και σε σπίτια φυσικά για τον κλιματισμό ο ειδικός 917-46. Τηλεφωνείτε, λέτε άκουσα τον τρελό το πρωί που λέει και καλύτερη τιμή και εξαιρετικά πράγματα και ντάκιν κλιματισμό και όχι μόνο. Και βέβαια Tenda Home 430-011 ο Γιώργος και ο Γιάννης Καντουρτζίδης σας περνούν τέντα για μια ζωή και όχι να ξυλωθεί με τον πρώτο αέρα, όχι να μην δουλεύει το σύστημα. Με σόμφι μηχανισμούς, φοβερά πανιά, ανθεκτικά, όχι ψευτοπανιά, όχι κινέζικα, όχι δεύτερης ποιότητας, πρώτα και ανθεκτικά και υπέροχα. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, μπουκάραμε! 2310-287-888, βγαίνουμε και στον αέρα, σήμερα χωρίς κλήρωση και μέσα από τα μηνύματα για... T-shirt για μπλουζάκια που έφτιαξε ο Δημήτρης Βαγγέλης από τη Λαδόκολα το πρωί. Δεν μπορώ να δεν ακούσω τα τσαρό. Είναι μαύρα με λευκά γράμματα. Ζουμουσού μπλουζάκια. Εδώ είμαστε και κατά μεσής του καλοκαιριού, μήνα Ιούλιο. Περιμένουμε να δούμε αύριο την ομάδα στο φιλικό με την Ρουμάνικη. Πάμε τώρα στις γραμμές. Έρχομαι να πω το εξής, ότι σε αυτό το φιλικό θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει λίγο περισσότερο η κατάσταση. Θα αρχίσει να παίρνει περισσότερο σχήμα αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο Αμπέλ, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ με τους ποδοσφαιριστές, πολύ σημαντικό, καταλαβαίνει ότι υπήρχε δέσιμο με τον προηγούμενο προπονητή, πρέπει να τρέξει αυτό το πράγμα, να το χτίσει μέσα σε λίγες μέρες, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ξεκινάει με ένα ατού ο Φερέιρα, το οποίο είναι διπλό. Πρώτον, έρχομαι τώρα, πρώτον, γνωρίζουν οι παίκτες ότι δεν έχει πολύ χρόνο, άρα θέλουν και οι παίκτες να τον βοηθήσουν. Αυτό είναι το ένα ατού. Το δεύτερο ατού είναι ότι γνωρίζουν τι προδιαγραφές έχει, ότι έρχεται από μια πολύ πετυχημένη παρουσία στην Πορτογαλία, άρα θέλουν και οι παίκτες να τον βοηθήσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στις τέσσερις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Πάμε φιλάρετε, σε ακούω. Επειδή το μπερδεύουν λίγο το θέμα σε σχέση με τα τηλεοπτικά, θέλω να ξεκαθαρίσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ πήρε προσφορά από την ΕΡΤ και έχει την προσφορά αυτήν και είναι ένα βήμα πριν την υπογραφή. Δηλαδή η ΕΡΤ έδωσε προσφορά στον ΠΑΟΚ και μέσα από αυτήν απελευθερώθηκε και από την ΟΒΑ. Βεβαίως. Η ΑΕΚ δεν έχει τέτοια προσφορά. Γιατί ανακατεύουν την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σου λέει αφού θα πάρουν αυτοί, θέλουμε και εμείς. Είναι η λογική του νηπιαγωγείου. 100%. Άλλο θέλουμε. Πήρε και το εμείς. Παιδάκι αυτό παιχνίδι και γλυκό, θέλω κι εγώ. Έτσι. Δεν ξέρω κιόλας, επειδή έχει δώσει την προσφορά, έχει κλείσει συμφωνία, αλλά δεν έχουν μπει τελικές υπογραφές. Λένε ότι αν κάνει πίσω η ΕΡΤ, θα πληρώσει και χρήματα. Αυτό στην ΑΕΚ δεν έχει γίνει. Η ΑΕΚ στο κάτω-κάτω της γραφής έχει ήδη συμβόλαιο με την ΟΒΑ και δεν ξέρουμε ουσιαστικά μπορεί να πληρώσει κάποια χρήματα για να φύγει. Δύο ομάδες είναι μόνο χωρίς τηλεοπτική στέγη, εμείς και ο ΟΦΗ. Όλοι οι άλλοι έχουν. Ακριβώς. Η ΑΕΚ είναι στην ΟΒΑ. Το,
Το ότι η ΑΕΚ ξαφνικά θέλει να πάρει και αυτή. Το ότι και κάποιοι άλλοι ξύπνησαν και θέλουν κτλ. Και είναι μια άλλη ιστορία. Δικό του πρόβλημα. Α, δικό του. Αλλά αυτό όχι που... όμως να το πούμε πακέτο. Ήδη αυτό που τους τρελαίνει. Φιλάρετε μου, αυτό που τρελαίνει τους αντιπάλους μας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν κρεμόμαστε από αυτά τα λεφτά για την επιβίωσή μας. Ότι πάμε με το σκεπτικό, ναι, θα τα δώσω, οκ. Okay. Δεν θα τα δώσεις. Έγινε, πάω στο Open. Και θα έχω από εκεί τις διαφημίσεις. Είναι αυτό του τρελαίνει. Που δεν μας κρατάνε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις κάτι, όταν θα πάρει αυτά τα 20 εκατομμύρια που τα έχει ήδη πάρει δηλαδή σχεδόν για το γήπεδό της, όταν με το καλό εμείς λέμε τώρα, θα μας έδιναν 20 εκατομμύρια για το γήπεδο να λέγανε από την ΑΕΚ θέλουμε και εμείς 20. Κάτσε, εσείς τα πήρατε, γιατί να τα ξαναπάρετε. Εμείς δεν έχουμε πάρει μία από την ΕΡΤ. Μία. Δηλαδή για και το γήπεδο θα το φτιάξουμε και εμείς γήπεδο... όπως πήρατε και εσείς. Μα να σου πω κάτι, δεν πήγαμε εμείς να πούμε δώσε μας. Αυτοί ήρθαν και είπαν, ξέρετε, είστε το πιο ελκυστικό προϊόν, είστε το νούμερο ένα brand αυτή τη στιγμή. Είδαμε τα νούμερα που κάνανε πέρσι οι ομάδες που είχαμε στην ΕΡΤ όταν έπαιζαν μαζί σας το εκτός έδρας παιχνίδι σας. Αυτοί ήρθαν και μας τύψαν την πόρτα. Δεν πήγαμε εμείς να πούμε δώσε μας. Ξεκάθαρο είναι, καταλάβες. Κωνσταντίνε, να σου πω βέβαια, για μένα η ΕΡΤ έπρεπε να έχει τις μικρές ομάδες για να μπορεί να ισορροπεί οικονομικά το πρωτάθλημα. Αλλά από τη στιγμή που ακούω κάτω τους Αθηναίους να μιλάνε για σκάνδαλο, εκεί πέρα είναι ένα τρελό. Δηλαδή... Απλά γελάς. Απλά γελάς. Βέβαια. Δεν πρόκειται να χαλάσω το κέφι μου, την όρεξή μου. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει μια συμφωνία. Αν θέλουν να τη σπάσουν, καλώς να τη σπάσουν. Αλλά δεν είναι όμως το ίδιο με όλες τις άλλες ομάδες. Έγινε. Γεια σου φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Γαϊδουράγκαθο. Έλα, γόρι μου. Ατού έχει. Αθροί έχει. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Έρχεσαι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Ρουθούνι ρουθβισιγότθη. Καράβι καπλέκι. Ενέργεια. Έτσι. Και ατού και αθροί. Όπως λέμε και την πέρθη του γιού να και τις κόρε, βέβαια. Τη θηγατέρα τίποτα. Τη θηγατέρα στο φτύσιμο που θα σου δώσει ένα ποτήρι νερό να πιεις. Όταν λέω έχεις παιδιά, έχω. Έχει, τι παιδιά έχεις, λέω ένα γιο και μια κόρη. Α, θα πιεις και ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή ο γιος θα με δει με ξεραμένα χείλη να σέρνομαι στη Σαχάρα και θα πει ας τώρα τον πατέρα και... Πάμε εμεί να κάνουμε πατέρα, μπάνια στου καταράκτε. Πράγμα να πει μόνο σου φέρνουν και τα ποτήρια. Ρε Νεκταρία, πήγαινε και φέρε και τα ποτήρια. Το νου σα, ρε Μάγια. Το νου σα συνέχεια, φίλε, το λέω. Είναι εδώ, φίλε, αυτό. Αυτό περιμένω να αρχίσουμε τα επίσημα. Άκου. Το νου σα καλά, ρε Μάγια. Έτσι. Προσέχετε τι διαβάζετε, τι ακούτε. Τι σκοπό έχουν αυτοί που σα το λένε αυτό που σα το λένε. Τι σκοπό έχουν. Για πες, ρε, πάμε. Λίγο πριν πήρε και ένας άλλος φίλος σε νορμάλ μέγεθος, ναι. Έτσι, εμάς θα μας στείλεις κατευθείαν στον Κατουρτζίδη. Για τέντα. Για τέντα, ε. Και πρέπει να πάρω και αύριο τηλέφωνο γιατί δεν γίνεται με ένα τηλέφωνο, ναι, να πάω. Με μία δεν χωράω, θα κερδίσω δυο φανέλες και θα τις ράψω. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, είσαι τι είσαι, χουχουλού είσαι. Καμία απάντηση, σιωπή. -1 είμαι. Όχι, 4-1 δεν έχω είμαι. Τέτοια. Έχω σίγουρα extra large. Νομίζω ότι πρέπει να έχω και κάποιες extra. Αλλιώς ρούφιγμα, έτσι, ή top. Φοριέται και με τον αφαλό έξω και τη μεσούλα τώρα τύπου τρίφωνας. Στράπλες, όντως. Λέει, ακούς, το πιο αστείο από όλα περιστατικό. Είμαι στην κάτω τούμπα, πίνω καφέ και έρχεται ακροατής ο οποίος φοράει τέτοια μπλούζα. Αλλά όμως 3 έξτρα, όχι μιλάμε, είναι τεντωμένη μπλούζα. Ρε Κωστή, πετάγεται ο Απόστολος, πίνω μαζί καφέ, λέει, ρε εσύ, τα γράμματα, λέει, σε αυτό το μπλουζάκι, γιατί είναι τόσο τεράστια? Του λέω, δεν είναι τα γράμματα, ρε, η κοιλιά είναι και έχει απλώσει το γράμμα και φαίνεται ολόσωμο, να πούμε. Κατάλαβες? Είναι σαν τον άλλο που λέει, μα βλέπω, λέει, κάνατε, λέει, και τατουάζ, λέει, πιγκουίνο. Για χελιδόνι ξεκίνησε. Για χελιδόνι ξεκίνησε, αλλά πήρα 50 κιλά.
Αυτό είναι. Ή λέει, είναι τόσο χοντρός που το κροκοδιλάκι, λέει, της Λακώστ μοιάζει ολόσωμο. Στην ανέλα. Φιλιά! Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Πάμε παρακάτ. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Θέλετε να μιλήσετε κι εσείς, να κάνουμε διάλογο? Ναι, ναι, ναι. Έλα. Κομμένος. Επόμενος. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, Κωστή? Δόξα τω Θεώ. Ω, εντάξει. Είσαι ο. Είσαι ο. Τρεις φορές έπεσε. Έβγαιναν άλλοι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα εκεί στο κέντρο. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Να φτύστε μας, να μην μας ματιάστε. Ας έχουμε κόσμο και ας πέφτετε, εντάξει. Χαμός γίνεται. Έχουμε μερικές φορές, πέφτουν όλες μαζί. Είσαι ο. Ο Αλέξανδρος είναι. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα έβλεπα, έκανα βόλτα και έβλεπα κάποια μεταγραφή, κάποιον Πάολο. Ναι. Από σπόρτι, όχι, Ζωάο Παλίνια. Ζωάο, Παλίνια. Ένα από τα ονόματά του, γιατί έχει 52. Είναι κατάλογος για από εστιατόριο. Δύσκολη μεταγραφή, ας πούμε. Δύσκολη. Είναι 24 ετών, είναι εξάρι, είναι παίκτης της Sporting Λισαβόνας, εξαιρετικός. Παίζει στην Μπράγκα δανεικός και τον ξέρει ο Φερέιρα, γιατί τον είχε ο προπονητής μας και στην ομάδα νέων της Sporting, αλλά τον είχε και στην Μπράγκα πέρσι, γεμάτες χρονιές, παίκτης ψηλός, 1,90 ύψος. Πολύ καλή μεταγραφή, αλλά έλεγα νωρίτερα και στην Πορτογαλία και στην Μπράγκα 11 Ιουλίου έχει ο μήνας. Δηλαδή και εκεί τώρα να του φύγει ο καλός ο παίκτης, ναι, ο οποίος είναι σύμμαχος όμως, θέλει να συνεργαστεί και πάλι με το Φερέιρα. Γιατί θέλει να παίξει σε μεγάλη ομάδα, γιατί είναι άλλο το διαμέτρημα, άλλος ο λαός, λεφτά, Champions League, πολλά είναι. Σίγουρα, παίζονται πολλά. Και οι Πορτογάλοι, Αλέξανδρε, μόλις σηκώσουν το τηλέφωνο και μιλήσουν με τον Βιερίνια, έτσι, με το Βαρέλα, με ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί εκεί, με τον Ροντρίγκο, τι παιδιά πώς είναι εκεί, και ακούνε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ή αν κάνουν ένα τηλέφωνο στο Σάντος ή στον Κοσέσα, ο ΠΑΟΚ στην Πορτογαλία ειδικά έχει ένα εξαιρετικό όνομα. Όταν βγαίνει ο πρωταθλητής Ευρώπης Σάντος και λέει πράγματα που έζησα στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, με βοήθησαν πολύ να γίνω αυτός που είμαι και να πάρω το πρωτάθλημα, ναι, Ευρώπης με την Εθνική Πορτογαλίας. Ανέβηκε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ποιος περάσανε. Ακριβώς. Όταν το λέει λοιπόν ένας Πορτογάλος, όταν μιλάει ο Κοσέσάο και με τέτοια καψούρα για τον ΠΑΟΚ, αυτοί είναι τεράστιες προσωπικότητες. Στην Πορτογαλία τους έχουν πολύ ψηλά, άδερφε. Είναι σημαντικός ο λόγος τους. Και ούτε έχουν κανένα κέρδος αυτοί τώρα. Τον Κοσέισάο δεν τον είχαμε ψηλά. Μα τι λες τώρα. Δεν τι λες. Ζητάμε, δηλαδή, και εμείς εδώ, τι λες. Από την πλευρά μας τους είχαμε. Φυσικά. Μα και όταν έρχονται για διακοπές εδώ. Ειδικά όταν... τον αρχηγό. Ειδικά τον αρχηγό. Ειδικά. Έτσι. Ξέρουν τώρα τι σημαίνει. Ο Βιερίνια για μας είναι. Άστο. Και ο Κοσέισάο, βέβαια. Τον Βιερίνια τον έχω. Ένα έχω πει. Ένα έχω πει. Όνομα σε μπλούζα για να τυπώσω δικιά μου. Γιατί πάω κάθε φορά στην μπουτίκ. Επειδή διαρκές εγώ δεν παίρνω γιατί έχουμε το δημοσιογραφικό, αλλά θέλω κάθε χρόνο να αφήσω ό,τι μπορώ. 50, 100, ό,τι μπορώ, ρε παιδί μου, να πω ότι έχω βάλει κι εγώ έτσι κάτι. Τώρα, ναι. Τώρα κι εγώ, να ορίστε, δεν πήγα να πάρω κανένα δυο διαρκές, ήμουνα σε διαρκές και τώρα άντε να βρω διαρκές. Τέλος πάντων. Εντάξει. 22 το μηνός θα φανεί. Όνομα σε φανέλα λοιπόν, δύο ονόματα έχω βάλει σε φανέλα δική μου. Το ένα λέει, έχει το 5 και είναι του Γκαρσία. Και το άλλο που έβαλα το καλοκαίρι τώρα είναι το 20 του Βιερίνια. Για όλα που είναι ο Βιερίνια. Όχι μόνο σαν παίκτη, σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, σαν ήθος, σαν προσφορά, σαν όλα. Όλα. Για μένα ο Βιερίνια είναι top στην κορυφή όλων. Στην κορυφή. Τι να πω, ρε Κωστή, εύχομαι να πάμε καλά. Είναι καλός ο προπονητής, πρέπει να το στηρίξουμε εκεί, πρέπει να δώσουμε. Αν δούμε κανένα δυο λαθάκια, τι θα κάνουμε, εντάξει. Αυτό είναι επόμενο. Και τώρα και στις επιλογές που θα κάνει, να δούμε. Εδώ κάναμε υπομονή, Στάσου, εδώ κάναμε υπομονή και με τον... Και με τον Λουτσέσκο, φυσικά. Με τον Λουτσέσκο, φυσικά. Δύο χρόνια. Έτσι. Φυσικά. Στην αρχή, εντάξει, θυμάσαι... Την πρώτη χρονιά θα μου πείτε, μας κλέψανε το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι να μπει και αυτό στο... Μέχρι εκείνο το μάτς με την Ξάνθη... Θυμάστε, χι με τις Λιβαδιές, με τον Απόλλωνα, με τη Λάρισα, δηλαδή με τον Πανιόνιο. Δηλαδή, άσχημα αποτελέσματα, κακό ποδόσφαιρο, ασύνδετο κτλ.
αυτόν τώρα δεν θα τον κρεμάσουμε. Αν κάτι, λέω, αν κάτι πάει στραβά στα μάτς του Champions. Δεν τον πήραμε για ένα μήνα τον προπονητή. Θέλει στήριξη και να τον δούμε να, δει, να δείξει πράγματα. Αγώ, γιατί έναν πάρα πολύ καλό προπονητή. Πολύ ακριβώς, πολύ, πολύ επιθυμητός από πολλές ομάδες. Πέρσι στο Τσάκ δεν πήγε στην Μπενφίκα ο προπονητής αυτός. Άρα, εγώ απόρρισα πως τον καταφέραμε. Δεν τον καταφέραμε, φίλε, εντάξει, είναι, είπαμε. Εκεί παίξαν ρόλο Σάντος, Κοσεσάο, Βιερίνια, Ιβάν, όλο, όλος ο οργανισμός. Το Γιωργάκης εκεί. Όλα, όλα, όλοι φίλε, η οικογένεια, έτσι, πολύ σημαντικό. Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια έχει ένα εξαιρετικό όνομα στην Ευρώπη. Και από τις παρουσίες του τις ευρωπαϊκές, έτσι, τα μάτς με την Σάλκε, με την Ουντινέζε, με την Ντόρτμουντ, δηλαδή όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο κόσμος τα βλέπει, δεν τα βλέπουμε μόνο, μόνο εμείς, έτσι. Δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς, τα μάτς αυτά. Κωστή μου, τι να πω. Προχωράμε. Μπροστά, αυτό τίποτα άλλο δεν θέλω. Προχωράμε. Να σε καλά, λέει, Αλέξανδρε. Για το μπλουζάκι, μήπως μπορείς να μου κρατήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Να περάσω. Βεβαίως. Large κάτω, τώρα τέλος πάντων. Έγινε, Αλέξανδρε. Έγινε, έγινε. Να έρχεστε από εδώ. Τι γράψε, δεν χρειάζεται τίποτα. Θα έρθει να πει Αλέξανδρος, έχω κερδίσει ένα μπλουζάκι στον Κωστή. Έχει Μαριλή, σκάβα. Έγινε! Σε χαιρετώ. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Πάμε επόμενο. Καλημέρα σα. Ναι. Σε εσά μιλάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλό το κορίτσι. Επιτέλου, ρε παιδιά. Επιτέλου, ρε παιδιά, και μια γυναίκα δηλαδή. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Τι κάνει, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είσαι η. Είμαι η Εύη. Γεια σου, ρε. Γεια σου, ρε Εύη. Ήθελα να σου ζητήσω μία χάρη. Βεβαίως. Θέλω να πεις μία μεγάλη καλημέρα, μία παοξίδικη και καλημέρα στο Κέντρο Υγείας Αγίου Στρατίου. Βεβαίως. Το κάνουμε τώρα. Το κάνουμε τώρα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δουλεύετε εκεί, είστε εκεί. Όχι, έχουμε έναν παοξί γιατρό ο οποίος έχει παρέα εκεί το πρωί και σε ακούει. Μπράβο, μπράβο γιατρέ. Και έτσι με όλη μας την αγάπη να του το στείλουμε. Πού είναι αυτό το μέρος, είπες ξανά. Στον Άγιο Στράτιο. Στον Άγιο Στράτιο, μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Στο νησί, ξέρεις. Στο νησί, βεβαίως, στο νησάκι, βεβαίως. Να είναι καλά, ναι, ο άνθρωπος, μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο. Ναι. Έτσι. Και είναι εκεί αποσπασμένος, είναι εκεί μόνιμα στο νησί. Εκεί υπηρετεί τώρα. Ναι. Και άμα γίνεται να του στείλουμε και μία μπλούζα, μπορούμε. Να του στείλουμε. Δεν έχει κάποιον να έρθει από εδώ να την πάρει, κάποιον γνωστό, κάποιον φίλο, κάποιον συγγενή. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Οποιοςδήποτε, δεν είναι ανάγκη να έρθει ο ίδιος, να έρθει από εδώ να πάρει το μπλουζάκι του. Έγινε, βρε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Γεια σου, Εύη. Πώς γλυκένει αμέσως με μια γυναίκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και ορίστε, λέει. Απομένουν, λέει, 11 λεπτά στον υπολογιστή. Έχω βάλει την μπρίζα, φίλε, στην μπρίζα και δεν την έχω βάλει στον υπολογιστή. Ωραίος είμαι. Δηλαδή υπάρχει μπρίζα, να την μπρίζα. Είναι εδώ. Απλά δεν την έχω κουμπώσει στο λάπτοπ. Φίλε, πώς με βλέπεις. Ε, πολύ ωραίος, έτσι. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Καταργουστή, καλημέρα. Καλώς το σεραίο. Σήμερα, φίλε, είσαι η πριμαντόνα, είσαι ο βαρύς λαϊκός. Κλείνεις κάνω, εσύ. Κάνω φινάλε. Εσύ φινάλε, φίλε. Με σένα θα κλείσουμε. Ωραία, Κωστή. Ναι. Εγώ θέλω να πω αυτό στους σαματάς τώρα που γίνεται με την ΕΡΤ. Ο ΠΑΟΚ είναι το πιο καυτό όνομα και το πιο εμπορικό όνομα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουν οι παοξίδες, το βλέπουν οι αχτροί και οι οχτροί και οι αντίπαλοι. Έτσι. Να δουν πώς πάει και τι κάνει. Θα έχει διαφημίσεις. Σκέψου τώρα ο ΠΑΟΚ να παίζει στο Open και στο άλλο, στην ΕΡΤ να έχει, τι να σου πω, μια ομάδα από τα λοιμά που έχει πάρει και έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά πέρσι. Ακριβώς. Ποιος θα βλέπει τον ΠΑΟΚ και ποιος θα βλέπει αυτούς. Ακριβώς όπως το λες. Έτσι δεν είναι. Υποστηρίζω κανάλι, την τηλεθέασή της, διαφημίσεις και ανταποδοτικότητα σε τόσα λεφτά που πληρώνουν όλα τα σπίτια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Ακριβώς, όπως το λες. Όπως το λες. Δεν ζητήσαμε εμείς τίποτα. Ο άλλος έρχεται, είναι ελεύθερη, ναι, αγορά, έρχεται και σου λέει, σου δίνω τόσα. Τώρα αυτοί που βγάζουν κλάψα, μύρλα, είναι οι ίδιοι που είχαν πάρει 8,2 εκατομμύρια για 15 μάτς. Είναι οι ίδιοι που για 2 χρόνια είχαν πάρει 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο Ερυθρόλευκος αυτός με το δαφνοστεφανωμένο Λεβεντάκο. Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο. Αυτοί, φίλε. Αυτοί, κατάλαβες. Είναι αυτοί που πήραν 20 εκατομμύρια για να κάνουν γήπεδο. Είναι αυτοί που τους χαρίστηκαν τα χρέη. Είναι αυτοί οι ίδιοι, είναι, φίλε. Κατάλαβες. Απλά εμείς τώρα δεν έχουμε καθόλου, σαν οργανισμό, σαν ομάδα, δεν έχουμε καθόλου ανάγκη αυτά τα λεφτά. Απλά είναι εμπορική επιχείρηση, είναι πραγματικά, δηλαδή. Αυτό τους τρελαίνει.
Αυτό τους τρελαίνει. Αυτό ότι... τους τρελαίνει, το καταλαβαίνεις. Παιδιά, το λέμε για εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ίσως οι κοσάριδες να μην το αντιλαμβάνονται. Όταν έχουμε ζήσει εποχές που περιμέναμε μια χορηγία στη φανέλα, που περιμέναμε να μας δώσουν το 1/10 από όσα έπαιρναν οι άλλοι στα τηλεοπτικά και με αυτά έπρεπε να ζήσουμε. Όταν είχαμε την αγωνία αν θα πάρουμε άδεια για να παίξουμε στην Ευρώπη ή αν θα μας φύγει ο καλός ο παίκτης μόλις του κάνουν ένα νεύμα από κάτω. Όταν τα έχουμε ζήσει αυτά, καταλαβαίνουμε πώς τώρα αυτοί το ζουν όλο αυτό και έχουν τρελαθεί που δεν κρεμόμαστε. Και αυτοί είχαν Κοσμοτέ και ο Τέ τατουάζ πάνω στο σώμα, όχι στη φανέλα. Μόνιμα, φίλε, τατουάζ. Τατουάζ πάνω στο σώμα, όχι στη φανέλα. Κοσμοτέ, ο Τέ συνέχεια. Μονίμως. Χορηγίες κρατικές. Τηλεοπτικά, κρατικά, όλα φίλε. Έτσι, όλα στρωμένα. Αυτά να τα λέμε για να μαθαίνουν και οι πιτσιρικάδες συνότεροι ότι δεν είναι έτσι. Και να μην ξεχνάμε κι εμείς ότι πριν από λίγα χρόνια δεν παίζαμε Ευρώπη και έπαιζε κάποια Χαλκιδόνα αυτό, ή μπορούσαμε το Βιερίνια για να πάρουμε την άδεια. Αυτό. Αυτά τα χρωστάμε στο μεγάλο ηγέτη που έχουμε που είναι ανάλογο του μεγέθους του ΠΑΟΚ και δεν πρέπει να κάνουμε λάθη σαν λαός. Και γι' αυτό να λέω, υπομονή. Ποτέ έπαρση, ποτέ αλαζονία. Δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν ξεχνάω ποτέ που ήμουν. Γιατί η σύνεση, η σωστή σκέψη, ο τρόπος, η ταπεινοφροσύνη, δεν λέω να μην έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν λέω να μην έχουμε πίστη, γι' αυτό όλο δεν πέφτει με τίποτα. Άλλο αυτό, άλλο όμως ξεχνάω από πού ήρθα. Αυτό με οδηγεί να είμαι σωστός, να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, να μην ξεχνάω το DNA μου. Είναι πολύ σημαντικό και το από πού ήρθα και κυριολεκτικά από ποιες πατρίδες ήρθα, αλλά και μεταφορικά πού ήμουν, από τι δύσκολες καταστάσεις επιβίωσα για να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να είμαι τώρα και να περιμένω τον μπέκ των 7 εκατομμυρίων, των 6 εκατομμυρίων, των 5 κτλ. Κωστή, και από αυτή τη λέξη που είπες δύσκολα, ξέρεις τι δυσκολίες θα αντιμετωπίζει η διοίκηση να φέρεις έναν καλό παίχτη, ένα παιχταράκι σε καλή ηλικία στην Ελλάδα. Όλοι σε έχουν τελευταία επιλογή. Πολύ μεγάλες. Τελευταία, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Τώρα βλέπεις έχει σύμμαχο τον προπονητή, ο παίκτης θέλει να... Έχει σύμμαχο τον παίκτη, δεν γουστάρει τον προπονητή, λεφτά το δίνεις, αλλά αντιμετωπίζεις προβλήματα. Έτσι. Δεν είναι έτσι απλές οι διαδικασίες που λέμε. Δεν είναι. Καθυστερεί η ομάδα και δεν παίρνει τους παίκτες. Η ομάδα θέλει να πάρει τους παίκτες, να δώσει εργαλεία στον προπονητή. Μα δεν ήταν δύσκολο, θα τον είχε φέρει από την πρώτη εβδομάδα. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Δεν πάει να σε φέρει κανένα πεταμένο που είναι 35 χρονών μιας κρίσης μπάσκετ, κάνει μια εμφάνιση. Μα να φέρω τι τον Βαλμπουένα. Εδώ παίρνει παιχταράδες που να έχουν και μεταπολιτική αξία και να σε παίξει μια τριετία πολύ δυνατή. Μα τέτοιους μπορώ να φέρω πέντε. Ο Μπέρκ σε 5 λεπτά, αν τον ήθελε η ομάδα, θα τον είχε πάρει τον Μπέρκ. Αλλά δεν θέλει να φέρει έναν παίκτη που είναι αυτής της ηλικίας. Είναι ξεκάθαρο. Μπορείς να ξαναβρεις ένα πρίγκιπι σε 26-27 χρονών που δεν είχε γράψει κανένας και έκανες και παπάδες. Μα αυτό είναι η θέμα. Και έβγαλες και το δεκάρικο και σε έβγαλε και δύο χρονιές. Αυτό είναι η μαγιά, φίλε. Αυτό προσπαθούν. Έτσι ακριβώς. Έγινε αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Γεια σου Τελάρα. Τέλος, πρέπει να φύγω. Έρχονται τα παιδιά, έρχεται Παπαδόπουλα σας Λαμάς, έρχεται η Τρόικα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Μην ξεχνάτε ότι το κορυφαίο, το νούμερο 1 βενζινάδικο είναι εκεί, μπροστά στην Ελλάς Service, στην BP, με το πιο καθαρό αέριο, με το πιο καθαρό υγραέριο. Και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή εξαιρετικά εδέσματα 705-750 απέναντι το Μασούτι. Κλιμάρτ, Κώστας και ο ΣΕΣ 917-646 κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας. Αυτός γνωρίζει κλιματισμοί Daikin και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε στο 917-646 και για τέντα κάθε είδους, είτε για μαγαζί, είτε για σπίτι, είτε πέργολα, είτε αντιενεμική ζελατίνα, οτιδήποτε. 430-011, τέντα home. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε και δεν πέφτει με τίποτα. Γεια σας, bye, 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 bye.